Καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τρόικα, Λίμπερο 174, 19 του Μάρτη. Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2, κανονικότατα, με Κώστα και Στέργιο. Όπως καθημερινά στην παρέα σας, η Τρόικα του Λίμπερο είναι και σήμερα εδώ. Μαζί μας η Ιντερβέτεν, η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, με τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο, με εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Και φυσικά πλέον έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και η συγκεκριμένη ενασχόληση, καθώς μένουμε σπίτι, οπότε τι άλλο να κάνουμε από το να αρπάξουμε τις προσφορές που μας δίνει η Ιντερβέτεν. Πάντως αν βγούμε μπορούμε να πάμε μέχρι το Ότο Καλογεράς, το ολοκληρωμένο τσιρεργείο αυτοκινήτων, σέρβις, φανοπείο, βαβείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, για να διορθώσουμε τις όποιες ζημιές έχουμε ή να κάνουμε το σέρβις τώρα που έχουμε άπλετο χρόνο στην διάθεσή μας. Τι κάνετε, παιδιά? Γεια σου, Χρήστο, χρόνια πολλά. Α, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ναι, ναι, είναι, είναι του πρωτομάρτυρα σήμερα. Πολύ σημαντικό. Και αλήθεια είναι αυτό. Του μάρτυρα, όντως. Μάρτυρες είμαστε εμείς, Κώστα. Ναι, ρε, φίλε, είστε... Δεν ήθελα να το πω. Εσείς πολύ είστε οι μάρτυρες, εγώ είμαι ο πρώτο μάρτυρος. Και φωτισμένος, ναι. Χρήστα, θα γιορτάζει και η κόρη σου και η μητέρα σου? Όχι. Γιατί? Γιατί τη μητέρα μου τη λένε Στέλλα, είναι ένα βασικό αυτό. Α, Στέλλα, ναι. Η πεθερά μου εννοείς. Τη λένε Χρυσάνθη. Είδες. Έτσι, τα Χριστούγεννα γιορτάζουν οι γυναίκες, Κώστα. Α, τα Χριστούγεννα. Βέβαια. Μάλιστα. Ο Χρήσανθος γιορτάζει 19 Μάρτη. Οι Χρυσάνθη στα Χριστούγεννα. Εσύ και το Αϊδόνι του Πόντου. Ακριβώς, ναι. Όποιος είναι ο Χρύσανθος. Και υπάρχει, είναι και Δαρία σήμερα. Δαρία και Χρυσάνθου, πρωτομάρτυρα. Ω, Δαρία. Άρα γιορτάζει και η Δαρία. Ξέρεις καμιά Δαρία? Όχι. Εκτός του βασιλιά των Περσών. Όχι. Δυστυχώς για μένα έλειπα. Πότε? Όταν ήταν η ιστορία με τον Μεγάλο Αλεξανδρό? Όχι. Όταν βαφτιζόταν η μοναδική Δαρία της Ελλάδας, πιστεύω ότι δεν μπορεί να έχει πάνω από μία. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, και σήμερα μαζί σας θα έχουμε την επικαιρότητα. Δεχόμαστε προτάσεις για το πού θα πάμε να γιορτάσουμε. Σε ποιο δωμάτιο του σπιτιού δηλαδή. Ναι, βέβαια. Από όλα. Σε ποιο δωμάτιο του σπιτιού από όλα. Αν και νομίζω ότι αυτό με την τηλεόραση είναι το πιο πολύ σύχναστο. Για διάφορους λόγους. Αν και εντάξει, έχουν αλλάξει λίγο οι συνήθειές μας. Μπορεί να είμαστε με το τάμπλετ στην κρεβατοκάμαρα, Κώστα. Ή με το κινητό στην τουαλέτα, Κώστα. Εμείς ευτυχώς έχουμε και λίγο έξω να βγούμε, μπαλκόνια, κήπους και τέτοια. Και... Ναι, αλήθεια. Και περνάει εκεί περισσότερο η ώρα. Έτσι. Να σημειώσουμε ότι ο Κώστας χθες είπε για τις εισπρακτικές το πρωί, το βράδυ ο Άδωνης Γεωργιάδης τις έκλεισε όλες. Δηλαδή, τι άλλο? Αφού έχουμε παρεμβατικότητα στην εκπομπή, το έχουμε πει. Αλήθεια είναι αυτό. Είδες όμως άμεσα αντανακλαστικά, κατευθείαν να σε ικανοποιήσουν. Δεν σε πήραν σήμερα το πρωί τηλέφωνο? Όχι, δεν με πήραν. Μάλιστα. Η αλήθεια δεν με πήραν, αλλά δεν με πήραν γιατί πλήρωσα κιόλας, Χρήσανθε. Α, εντάξει. Και τα έξοδα φακέλου, Κώστα, αυτά μην ξεχάσεις. Αυτά τώρα μιλάμε, είναι ένα φοβερό. Είναι ένα φοβερό περιστατικό, γιατί την άλλη φορά που με πήρανε, λέω παιδιά, αυτά λέω ξεχάσατε, λέω δεν πρόκειται να τα πάρετε. Και η τηλεφωνήτρια χαμογέλασε με νόημα. Ναι, γιατί δεν είναι και 100 ευρώ, Κώστα. Ναι, σαν να λέει αδερφέ, που να ξέρεις που έχεις μπλέξει, σαν να μου λέει. Εντάξει. Γνωστό είναι αυτό. Μαζί σου είμαστε. Δυστυχώς είχαμε και έκτο θάνατο από τον κορονοϊό. Ναι. Και πάλι. Μεγάλος ηλικία, σχετικά τώρα μεγάλος, το 70 χρονών, δεν το λες και μεγάλος. Ειδικά αν ακούς. Πάρα πολύ. Ναι, ειδικά αν ακούς Όλγα Τρέμη που είπε ότι εμείς οι νεότεροι και είναι 69. Αλήθεια είναι. Είναι 69 ή είναι πιο μικρή? Μήπως είναι πιο μικρή? Γιατί ο Σπύρος Παπαδόπουλος που λέει εσείς ηλικιωμένοι πόσο είναι? Πόσο είναι? 65. Εντάξει, δεν είναι ηλικιωμένος, φίλε. Νέος άνθρωπος είναι 65. Ρε Κώστα, σε 20 χρόνια 65 να είσαι. Εντάξει, δεν είναι και μικρός τώρα, 65. Αλλά δεν είπα ότι είναι μικρός, αλλά ηλικιωμένος εννοεί 80, 85, 90. Χρήσαθε, άμα πας 90 πρέπει να πανηγυρίζεις τώρα, άσε μας. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε στην Ιταλία
που έχει τόσους πολλούς νεκρούς. Αυτό πήγα να σου πω. Είναι συγκλονιστικές εικόνες. Ναι, αλλά και οι ηλικίες τους. Όλοι δηλαδή, μεγάλοι. Το 85% λέει ναι. ότι είναι με 90, ότι είναι πάνω από 70. Είναι, ναι. Αλλά είναι και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτούς που είναι 90+. Πολλοίς κόσμος, δηλαδή στην Ιταλία, προφανώς οι συνθήκες όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ καλύτερες σχέση με όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, γιατί έχει πάρα πολλούς ναι. οι οποίοι είναι 90+, οι οποίοι ζούσαν και ήρθε ο κορονοϊός και κάνει αυτό το οποίο κάνει ναι. στους ανθρώπους ναι, και ναι. φεύγουν με αυτόν τον τρόπο που θεωρητικά δεν θα έπρεπε να φύγουν. Δηλαδή θα είχαν και άλλα χρόνια ζωής μπροστά σου αν δεν υπήρχε αυτός ο ιός. Υπάρχει και ένα σενάριο τρόμου. Υπάρχει ένα σενάριο τρόμου στην Ιταλία, το οποίο το είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες, ότι λόγω της κατάστασης που υπάρχει στο σύστημα υγείας, επιλέγουν ποιους θα βάλουν στις εντατικές. Και ό,τι αυτό σημαίνει. Βάζουν τους πιο νέους και αφήνουν τους μεγαλύτερους στην ηλικία. Έτσι αυτό λένε, γίνεται, δεν επιβεβαιώνεται, αλλά έτσι λένε. Αυτό γίνεται πάντα. Και παντού. Είναι κάτι σαν πρωτόκολλο. Δηλαδή, πας στα επίγοντα, υπάρχει ένα. Ξέρω εγώ, τρακάρισμα. Έτσι. Ναι. Έχεις δύο κρεβάτια στην εντατική. Επιλέγεις πάντα το πιο μικρό ή αυτόν ο οποίος νότερο, ναι. μπορεί να σωθεί, να έχει τις περισσότερες πιθανότητες να σωθεί, ρε παιδί μου. Αυτό γίνεται πάντα γιατί δυστυχώς δεν επαρκούν οι κλίνες, οι εντατικές. Σε όλες τις καταστροφές γίνεται αυτό. Όταν βουλιάζει ένα καράβι, δεν λένε πρώτα οι γυναίκες και τα παιδιά. Ναι. Γιατί αυτό είναι ρατσιστικό όμως. Γιατί ρε φίλε, οι γυναίκες θα μπορέσουν να φροντίσουν τα παιδιά και θα κάνουν και την αναπαραγωγή του είδους. Α, γι' αυτό. Λοιπόν, μόνες τους. Μπορούν και μόνες τους πλέον. Με τέτοιο, με. Πώς το λέω, με τον κρίνο. Ναι. Κάπε, όχι. Με. Καταπληκτικό. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ο Σαλάχ, βλέπω πριν από λίγο, δόρισε 1 εκατομμύριο ευρώ για τον κορονοϊό. Για την αντιμετώπιση. Βλέπω βέβαια ότι πάμε προς μία λύση από ό,τι αντιλαμβάνομαι σε σχέση με το φάρμακο. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι και στη Γαλλία και στην Κίνα γίνεται λόγος και στη Γερμανία πλέον γίνεται λόγος για αυτό το φάρμακο το οποίο αντιμετωπίζει τον ιό σε ένα πολύ μεγάλο. Η χλωροκίνη. Ναι, ακριβώς σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια εδώ να πούμε το εξής. Και όσοι το λέμε και εμείς, το ακούτε, το είπε χθες ο κύριος Τσιόδρας για την χλωροκίνη. Παιδιά, μην πάτε στα φαρμακεία και αγοράζετε χλωροκίνη και την πίνετε ή μασάτε ή την κάνετε οτιδήποτε. Δεν είναι. Ήδη λέει πηγαίνουν και αγοράζουν. Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο θα σας προστατεύσει. Ίσα μπορεί να σας φέρει παρενέργειες. Είναι σαν να είστε υγιείς και να πλακώνεστε στα αντιβιωτικά. Δεν σας κάνουν καλό. Δεν σας δυναμώσουν την υγεία σας. Δεν είναι βιταμίνη η χλωροκίνη. Έτσι. Εντάξει, μερικές φορές τα αυτονόητα πρέπει να λες. Όχι, καλά κάνεις. Καλά κάνεις το λες, γιατί όντως μπορεί να υπάρξει κάποιος και να πάρει 2 κιλά, ας πούμε. Ναι, δεν ξέρω και τι είναι αυτό. Χάπι σε υγρό, είναι σε υγρή μορφή, σε χάπι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το λαμβάνεις. Αλλά λένε ότι αν το πάρεις και είσαι υγιής και τα λοιπά, είναι τοξικό. Σου προκαλεί. Θα πεθάνεις από αυτό δηλαδή. Άμα, δηλαδή, σκεφτείτε και λίγο. Δεν είναι σοκολάτα που λένε ή βιολογικό προϊόν. Εντάξει, να είμαστε λίγο εγκρατείς σε τέτοιες καταστάσεις. Προφανώς επειδή δεν είναι κάποιο ακριβό φάρμακο, το οποίο βέβαια αυτό χαλάει και τις όποιες θεωρίες συνωμοσίας. Έτσι, άμα ήταν ακριβό το φάρμακο ή οτιδήποτε άλλο, θα λέγανε ορίστε. Γι' αυτό έγινε όλο το σκηνικό. Απ' την άλλη, θεωρίες συνωμοσίας με το να σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι, να πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι, δεν νομίζω ότι. Γιατί βλέπω ακόμα και τώρα στην Ελλάδα να λένε κάποιοι ότι το ξέρανε και ήταν και είναι μουσοι και από τη γρήπη πεθαίνουν περισσότεροι και είναι όντως πεθαίνουν πολλοί από τη γρήπη κτλ. Απλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτός ο χαμός με τον κορονοϊό γίνεται γιατί πρώτον έχει πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο εύκολη μεταδοτικότητα από τη γρήπη και δεν υπάρχει φάρμακο ακόμα. Δεν υπάρχει ανοσία του οργανισμού και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τις μεγάλες ηλικίες. Δεν είναι επικίνδυνο για τους νεαρότερους. Ναι, θα το περάσουν σαν μία απλή γρήπη, αλλά αν το κολλήσουν τον παππού τους, δεν θα έχουν παππού μετά. Δηλαδή πρέπει να το βλέπουμε τόσο ορμά και τόσο ξερά και τόσο στο κεφάλι του καθενός, μπας και το αντιληφθεί και το καταλάβει.
Γενικότερα πάντως βλέπω ότι στην Ελλάδα μία αντίληψη την έχουμε προς τη θετική κατεύθυνση, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Έχουν περιοριστεί και οι βόλτες και τα πάρτι και τα λοιπά. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι κονσόλες του PlayStation. Συγγνώμη να πω κάτι. Δεν είχαν πει ότι τα ωράρια των σούπερ μάρκετ θα μεγαλώσει μέχρι τις 10 το βράδυ? Ναι, νομίζω από σήμερα είναι αυτό. Από σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι από σήμερα πρώτη μέρα εφαρμογής. Νομίζω ήταν από χθες, γιατί χθες δεν ισχύει αυτό. Ναι, από σήμερα νομίζω είναι. 9 η ώρα κλείσαν τα σούπερ μάρκετ όλα. Εντάξει, μπορεί να μην είχαν. Μπορεί να είναι, πώς το λένε, προαιρετικό το να κάθονται μέχρι τις 10, ξέρω εγώ. Όχι, δεν είναι προαιρετικό. Η διεύρυνση του ωραρίου, λες εσύ. Δεν είναι προαιρετικό, όχι. Είναι απόφαση και πρέπει να τηρείται και μάλιστα υπάρχουν και αντιδράσεις, γιατί είπαμε ότι να μείνουν ανοιχτά και την Κυριακή, που για μένα δεν είναι σωστό. Γιατί? Για τους υπαλλήλους, εντάξει τώρα, τι είπαμε. Α, ναι, όντως. Ναι, όντως. Ναι, σωστό. Και δεν υπάρχει λόγος πια και να μεγαλώσει το ωράριο. Δηλαδή, πόσες ώρες θα πάμε στο σούπερ μάρκετ? Αν έχεις διάθεσή σου 12-13 ώρες, δεν χρειάζεται να έχεις 14. Το λέμε εμείς που σκεφτόμαστε και λίγο λογικά. Οι άλλοι που πάνε και πλακώνονται από τις 7 το πρωί για να προλάβουν να πάρουν τα χαρτιά υγείας πρώτοι, μάλλον να το σκέφτονται. Τα πήραν, όσα ήταν να πάρουν, τα πήραν. Τα αντισηπτικά τελειώσανε τώρα. Βγήκε ο Γεωργιάδης πριν από λίγο στην ΕΡΤ και είπε ότι μέσα στην εβδομάδα θα εξομαλυνθεί η διαθεσιμότητα των αντισηπτικών. Δεν έχουμε αντισηπτικά. Ναι. Δεν έχουμε ενόπνευμα. Το ξέρω ότι έχει τελειώσει το ενόπνευμα στη χώρα. Το ξέρω μια χαρά, Κώστα, γιατί ο αδερφός Κατερίνας, όπως ξέρεις, έχει μαγαζί. Κανονικά. Ναι. Ένα μίνι μάρκετ εδώ στο Βαθύλακο και δεν έχει τίποτα. Δεν έχει ενόπνευμα η χώρα γενικά. Πάει να πάρει ο άνθρωπος από εκεί που τα προμηθεύεται κτλ. Και δεν τα έχουν καταρχήν. Υπάρχει εντολή από το κράτος, από ό,τι έχω ενημερωθεί. Το ξέρω από πρώτο χέρι, όπως καταλαβαίνεις. Για τα κατασκευήματα. Προς τους μεγάλους εμπόρους και τα λοιπά που τα διαθέτουν προς τα μάρκετ και προς τα καταστήματα και τα λοιπά, να μην τα δίνουν. Ότι τα έχουν κρατήσει και θα τα δώσουν στο κράτος. Ναι. Δηλαδή όλα τα κάνει στουκ το κράτος, τα μαζεύει όλα. Θα γίνει επίταξη, ναι. Νομίζω έχει γίνει ήδη. Γίνεται ήδη. Και αυτό έγινε και αυτή πώς τη λένε. Εκεί που τα δηλώσανε, ρε παιδί μου, η πλατφόρμα που τα δήλωσαν όλοι αυτοί που δήλωσαν ακριβώς τα αποθέματά τους και τα λοιπά, για να υπάρχουν σε ώρα ανάγκης για το κράτος. Μακάρι να μην χρειαστούν, μακάρι να μην χρειαστεί να τα μαζέψουν, μακάρι να ξαναβγούν κάποια στιγμή στην αγορά. Για να λέμε πόλεμος δηλαδή. Ναι, με αυτό είναι. Αυτό δεν είπε και ο Πρωθυπουργός. Ναι. Ότι είμαστε σε ένα πόλεμο αυτή τη στιγμή. Το καλό, επαναλαμβάνω, για μας είναι ότι η Ελλάδα φαίνεται να το αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής με τον τρόπο που, δεν θα πω πρέπει, με τον τρόπο που έχουμε το λιγότερο δυνατό, τις λιγότερες δυνατές απώλειες, αν μπορούμε να μιλάμε για λιγότερο δυνατές απώλειες. Αλλά και τα κρούσματα είναι ένας αριθμός το οποίος δεν είναι πολύ μεγάλος. Βέβαια, είπε ο κύριος Σιόδρας ότι δεν είναι τα 500 που έχουμε μέχρι τώρα, είναι γύρω στις 2 με 3.000 αυτοί που νοσούν αυτή τη στιγμή θεωρητικά. Ναι. Και δεν το ξέρουμε, και δεν, μάλλον όχι δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε πιστοποιήσει με τα τεστ, αναλογικά προφανώς το βγάζει ο άνθρωπος με κάποιο τρόπο. Οπότε όλοι πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε τον ιό και να καθόμαστε στο σπίτι μας για να μην τον μεταδώσουμε παρά έξω. Η Eurovision, Κώστα, ακυρώθηκε. Ένα πλήγμα. Τεράστιο πλήγμα. Ένα πλήγμα για εμάς. Δεν θα κάτσουμε τώρα ένα βράδυ Σάββατο να δούμε Eurovision. Τι θα κάνουμε εκείνο το Σάββατο? Χάσαμε και την παρουσίαση της Σερβίας, η οποία είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, Χρυσάνθε. Ενημερωμένος, σε βλέπω, Κώστα. Βέβαια, τι. Η Σερβία, η οποία είχε ένα τρίο από ευηδείς κυρίες, πολύ δυνατό, και δυστυχώς δεν θα έχει δυνατότητα να τη δούμε όλοι εμείς στο ευρωπαϊκό κοινό που μας αρέσει η μουσική. Ναι, Κώστα. Ναι, δυστυχώς. Σήμερα αποφασίζει, να πεις λίγο του Eurovision, σήμερα αποφασίζει η Premier League για το τι θα γίνει. Θα υπάρχει τηλεδιάσκεψη των 20 συλλόγων του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο άλλο που να συναγωνίζεται την Premier. Αρκετά τα σενάρια, οι ομάδες θέλουν να τελειώσει το πρωτάθλημα ακόμα και κυκλισμένων. Ναι. Είναι ένα θέμα, γιατί εντάξει, οργανισμοί όπως είναι η Premier League και το NBA και η Formula 1
από πίσω κουβαλάνε τεράστια συμβόλαια. Εντάξει, με ρίδρες και τα λοιπά, δεν είναι τους απλά να αναβληθούν. Πάντως, νομίζω πρέπει να σταθούμε μετά το διάλειμμα στην, ή και τώρα, αν θέλετε, στις δηλώσεις χθεσινές του Τσέφεριν, του Προέδρου της UEFA, που είναι πολύ σημαντικές. Ναι. Χαρακτήρισε fake news ο Πρόεδρος της UEFA τα σενάρια ότι οι ομάδες που είναι πρώτες θα στερτούν πρωταθλήτριες, θα σταματήσουν τα πρωταθλήματα βία. Και νομίζω ότι. Βγήκε τέτοια πληροφορία από κάπου. Έβγαινε, χρειάζεται ότι. Νομίζω δηλώσεις ήταν. Θα σταματήσει το πρωτάθλημα, θα το πάρει ο Ολυμπιακός, θα το πάρει η Λίβερπουλ, θα το πάρει η Γιουβέντους. Να μην λέω τώρα ποιες είναι πρώτες στα πρωταθλήματα. Και τα χαρακτήρισε fake news ο πρόεδρος της UEFA. Έτσι και η Λίβερπουλ. Το μυαλό μου χθες... ήταν μια πρόταση του Κούγια αυτό. Η οποία προφανώς συζητήθηκε και σε άλλα κράτη. Ναι, και σε άλλα κράτη. Στην Πολωνία δεν έγινε. Στην Πολωνία έγινε. Στο μπάσκετ έγινε. Α, μπάσκετ ήταν αυτό. Στην Ελλάδα τώρα, ναι, στέθηκε η πρωταθλήτρια. Δεν πέφτει κανείς, Κώστα. Στην Πολωνία, στο μπάσκετ. Έτσι θα γίνει, Σέργιο μου, και στην Ελλάδα. Ναι, Κώστα μου, έτσι να γίνει, γιατί. Εντάξει, να σωθεί ο Άρης. Έτσι να γίνει. Έτσι να γίνει. Πάντως, εντάξει, εάν ισχύσει αυτό και δεν υπάρχει στέψη πρωταθλητών που είναι τώρα πρώτοι στη βαθμολογία, θα υπάρχουν αντιδράσεις από όλες τις χώρες, από τους φίλους του Ολυμπιακού, της Γιουβέντους, από όλες τις ομάδες που είναι πρώτες, αλλά σαν αυτό που θα πάθουν οι φίλοι της Λίβερπουλ, εντάξει, πραγματικά είναι παιδιά ασύλληπτο, okay. Δηλαδή να έχεις πάρει σε 30 παιχνίδια 31 νίκες και να μην στεφτείς πρωταθλητής. Είναι φοβερό αυτό, αν θα συμβεί αυτό. Κοίταξε, από τη στιγμή που υπήρξε αναβολή του Euro, δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα πλέον. Γιατί γι' αυτό ήταν και ο λόγος, νομίζω, που το ανέβαλαν, για να μπορέσουν να τελειώσουν οι διοργανώσεις. Ναι, Κρέτσα, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι η κατάσταση το Μάιο. Όλοι σκεφτόμαστε θετικά ότι θα έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση, θα έχει περιοριστεί η εξάπλωση του ιού και σιγά-σιγά θα μπορούν οι ζωές μας να βρουν την καθημερινότητά τους. Αλλά υπάρχει το σενάριο να μην υπάρχει κρίση του φαινομένου. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, λέει ο πρόεδρος της UEFA, ότι δεν θα έχουμε απονομές σε πρωταθλητές που είναι πρώτη βαθμολογία. Βλέπω μια τάση, σας τη βλέπω, να μην πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, να μην παύλα. Βλέπω και το πόλκα στο γράφει. Λογικό είναι. Και ανακοινώ. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. λες και είναι, θα έχει σημασία αν το πάρει πριν το τέλος ή μετά. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Σε περίπτωση που αθωωθεί ο ΠΑΟΚ, όχι την επόμενη εβδομάδα πλέον, γιατί και η ΕΠΟ ανέστειλε όλες τις λειτουργίες της, άρα δεν θα έχουμε εκδίκαση την άλλη εβδομάδα, πάει λίγο αργότερα. Θα είναι 7 βαθμοί, οπότε. Ναι, θα είναι 7 βαθμοί, θα είναι 10 παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή, πρώτο μάτς στην Τούμπα και πάει στο μείον 4 σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κερδίσει, αν γίνει πρωτάθλημα. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Ξαναλέω τώρα, το παράδειγμα της Λίβερπουλ είναι το πιο 38. Δηλαδή, έχει απόσταση 58 βαθμού από τη δεύτερη City και θέλει 2 νίκες σε δεν ξέρω πόσα μάτς απομένουν για να σκεφτεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια. 25 βαθμούς διαφορά έχει. Ναι, 2 νίκες θέλει η Λίβερπουλ. Εντάξει, η Λίβερπουλ το δικαιούται να το πάρει. Το δικαιούται, αλλά ή θα ισχύσει το ίδιο για όλους ή δεν θα ισχύσει για κανέναν. Όντως, πάντως, η Λίβερπουλ δικαιούται να το πάρει 100%. Εντάξει, είναι η κορυφαία ομάδα του πλανήτη για φέτος. Δεν συζητάμε κανένα άλλο σενάριο. Πάντως, εντάξει, βλέπουμε μια διαφορετική προσέγγιση των ποδοσφαιρανθρώπων με αυτούς του μπάσκετ. Στο μπάσκετ αρχίζουν και κάνουν απονομές. Στη Λιθουανία, νομίζω, ο Κώστα ξεκίνησε πρώτη, έτσι δεν είναι η Λιθουανία? Ναι, ναι. Χθες είχαμε και την Πολωνία. Στέφθηκε η Ζελώνα πρωταθλήτρια και είπαμε δεν πέφτει κανείς. Χρήσανθε. Όλοι μαζί συνεχίζουν την νέα χρονιά, αγαπημένοι. Και με μυαλό, για να μην κινδυνεύσουμε και του χρόνου, Χρήσανθε. Ναι, ναι. Πρέπει το καλοκαίρι λίγο να δούμε τα πράγματα αλλιώς, σε πάω και Άρη. Τι να κάνουμε δηλαδή, να βρούμε λεφτά, να κερδίσουμε τον Τζόκερ. Συγγνώμη, η λέξη επενδυτής, Κώστα, συνεπάγεται ότι κάποιος βάζει τα χρήματά του με σκοπό να βγάλει χρήματα. Αυτό είναι επένδυση. Στο μπάσκετ επένδυση δεν υπάρχει. Επενδυτές τύπου Λάσκαρη. Τύπου Λάσκαρη, Κώστα. Πώς το λέγανε, τον φίλο μου στη Μάλτα που είχε ο ΠΑΟΚ, πώς το λέγανε. Δρόσος. Μπράβο. Τέτοιοι επενδυτές έρχονται στο μπάσκετ, Κώστα. Ή αυτοί που έχουν πάει στον Ιωνικό, Κώστα. Ή στον Πανιόνιο, Κώστα. Αυτή είναι η επένδυση στο μπάσκετ. Εγώ πιστεύω ότι αν το δουλέψει καλά κάποιος με κάποια ομάδα, και πόσο μάλλον με τέτοιο brand name όπως έχει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, μπορεί να κερδίσει. Αν δεν είχαν χρέη, θα
θα το συζητούσα. Με τα έσοδα του μπάσκετ, με καμία προοπτική στο ποδόσφαιρο, λες ότι βγαίνεις στο Europa League, στο Champions League κτλ. Και σε ένα συνδυασμό με τα τηλεοπτικά που υπάρχουν στο χώρο, μπορείς να δημιουργήσεις προϋποθέσεις, αλλά κυρίως, αν κάνεις μια καλή ομάδα και πετύχεις το στόχο της εξόδου στα ευρωπαϊκά κύπελα, ναι, μπορείς αυτομάτως να έχεις και έσοδα πολλά περισσότερα. Στο μπάσκετ, εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή, βγαίνει δεύτερος ο Άρης. Τι θα κάνει? Θα πουλήσει 5.000 διαρκές την επόμενη χρονιά. Και τι θα κάνουμε 5.000 διαρκείας, που είναι απίθανο το νούμερο 5.000 διαρκείας στο μπάσκετ, αλλά εγώ σου λέω τα πουλάω. Αν πουλούσα 2 και 3 και 3 επιλάσκαρη, 3-3,5 δεν είχε φτάσει, πόσο είχε φτάσει. Εγώ σου λέω τα πουλάω. Και τι θα κάνει? Θα ξαναπέξουμε, ξαναπώ δεύτερος. Θα έχει μια βάση δεδομένων, μια database που θα μπορέσει να τη δουλέψει στο marketing και να πάρει και ένα 500 και από εκεί. Και τι θα γίνει? Δεν θα χρειαστεί να το επιτρέπει του. Σε 3 χρόνια θα είναι θετικό. Σε 3 χρόνια θα είναι θετικό. Δεν νομίζω ο κόσμο. 3 χρόνια δηλαδή θα βγαίνει ο δεύτερο. Έτσι. Ο κόσμο δηλαδή θε να μου πει θα βγαίνει δεύτερο και θα λέει: α, ωραία, βγήκα δεύτερο. Κέρδισα τον Προμηθέα και το Περιστέρι. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Οι πιθανότητε εννοείται ότι δεν είναι υπέρ αυτού που λέω. Η διάκριση είναι στην Ευρώπη. Η διάκριση είναι στην Ευρώπη. Ο κόσμος, δηλαδή παίζεις ή για να πάρεις το πρωτάθλημα και το κύπελο, για να βάλεις ένα τίτλο δηλαδή, που με τον Παναθηναϊκό είναι απίθανο, έτσι, ή να πας σε μια διαδικασία η οποία θα σου δώσει να παίξεις μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί φέτος στον τελικό του κυπέλου ποιοι θα παίξουν? Δεν βλέπω κανένα Παναθηναϊκό. Έπαιξαν ΑΕΚ και Προμηθέας, Κωνσταντίνο. Δεν κατάλαβα. Και τι έγινε? Ποιο κύπελο ρε Κώστα τώρα, εντάξει. Και τι έγινε? Ωραίος είναι ο τίτλος, εντάξει, και εγώ το ήθελα πέρσι, αλλά επί της ουσίας δεν σου δίνει κάτι το κύπελο. Και, ωραία, και παίρνω Άρης το κύπελο πριν από 3 χρόνια. Σπυρώνει την βάση των φιλάθλων σου. Πολύ ωραία, και βγαίνω δεύτερο σου λέω. Εγώ σου λέω παίρνω το πρωτάθλημα. Άμα πάρω το πρωτάθλημα παίζω Ευρωλίγκα. Παίζω, άμα πάρω το πρωτάθλημα. Όχι. Ούτε πάλι, δεν έχω υποθέσει. Δεν έχω γήπεδο. Θα σε καλέσει για wildcard και θα παίξει στα προκριματικά. Ναι, θα παίξω 10 αγώνες τον Ιούλιο, Κώστα. Όπως είχε παίξει ο ΠΑΟΚ από 5 χρόνια. 6. Κώστα, το μπάσκετ το κατέστρεψε το ίδιο το μπάσκετ. Βέβαια, Κώστα. Τα κάνανε δεν έχει αποκριθεί κανένα μπάσκετ. Άντε τώρα με. Μην ασχολείστε, ρε, οι φουτμπαλέρε. Να το κατευθείαν πρόσεξε λίγο. Μια χαρά είναι το μπάσκετ. Κώστα, αφήσατε τον Ισπανό να κάνει κουμάντο, να δημιουργήσει μια διοργάνωση και τα εθνικά πρωταθλήματα να είναι στα ζήτητα, Κώστα. Ανήκαν οι άχρηστοι. Εντάξει, και κάθε καλοκαίρι που γράφονται και αντιδρούν οι ομοσπονδίες και τα λοιπά, να είχαμε να λέγαμε. Οι άνθρωποι δεν έχει αντιδράσει κανένας να βάλουν στην άκρη την Ευρωλίγκα και να κόψουν ακόμα και τις ομάδες που παρακάμπτουν τα εθνικά πρωταθλήματα. Δεν γίνεται αυτό γιατί φταίνε οι πλούσιοι ιδιοκτήτες που νομίζουν ότι το μπάσκετ είναι παιχνιδάκι τους. Τι θέλεις, Παναθηναϊκή και Ολυμπιακή, κλειστό συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα, ωραία. Δεν θα παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Να παίζει την Ευρωλίγκα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από τους πλούσιους ιδιοκτήτες που παίζουν. Που παίζουν, νομίζουν ότι παίζουν στρατέγκο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Μπερτομέο είναι πιόνι τους. Είναι δικό τους όργανο. Ναι, προφανώς δεν υπήρχαν και οι αντιστάσεις, Κώστα, που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και η UEFA, το έχουμε ξαναναλύσει το θέμα. Αντιστέκεται ακόμα στεναρά στην επιθυμία των πολλών ιδιοκτητών για τη στήριξη. Η UEFA δεν αντιστέκεται. Η UEFA πήγε με τα νερά τους απλά. Και είναι κερδισμένη και αυτή. Αυτό έπρεπε να κάνει και η FIBA. Να κάνει και η FIBA αυτό, Κώστα. Όχι, η UEFA δεν πήγε. Τρία χατήρια. Δεν πήγε με τα νερά τους. Ίσα ίσα. Η UEFA που θέλει. Τους έχει κάνει και χατήρια, εντάξει. Ναι, φυσικά τους έχει κάνει. Αλλά δεν τι γίνεται τώρα. Αυτό που γίνεται να βγαίνουν οι τέσσερις πρώτοι από Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία στο Champions League στους ομίλους απευθείας είναι στο πλαίσιο των χατηριών προς τους μεγάλους των χωρών αυτών για να μην έχουν προβλήματα. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτοί φέρνουν και τα περισσότερα χρήματα, δεν είναι μόνο χατήρι, έχει ανταποδοτικότητα. Φέρνουν και τα περισσότερα χρήματα από τηλεοπτικά. Δεν το συζητάμε. Όλα είναι κομμάτι. Αν φέρνει τα περισσότερα χρήματα από τα τηλεοπτικά, το κάνει. Αλλά στο μπάσκετ δεν γίνεται να πάμε σε ένα κλειστό, δηλαδή να παίζει πάντα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Στην Α2 ναι, είναι ο Ολυμπιακός. Κοιτάξτε, και στο ποδόσφαιρο, αν το πάρουμε ψυχρά, όταν στις 32 ομάδες των ομίλων του Champions League 26 θέσεις είναι καπαρωμένες από τον Ιούνιο. Ακριβώς. Εντάξει, άρα μιλάμε για 6 θέσεις. Όλο το πανηγύρι αυτό που γίνεται κάθε καλοκαίρι, το μονοπάτι των πρωταθλητών, το μονοπάτι των πρωταθλημάτων, είναι για 6 θέσεις επί της ουσίας. Ναι, αλλά ακόμα και μια ομάδα από την Ελλάδα που δεν είμαστε και στα καλύτερά μας, έχει θεωρητικά τις πιθανότητες
να πάει στους ομίλους. Στην Ευρωλίγκα αυτό δεν ισχύει. Δεν μπήκε ο Ολυμπιακός. Μπήκε, ναι, μπήκε. Και μπορεί να μπει και μια ομάδα από την Κύπρο στους ομίλους. Ναι, δεν μπήκε ο Αποέλ, δεν μπήκανε πόσες φορές αυτή. Αλλά η Ευρωλίγκα δεν δίνει έστω πέντε παράθυρα. Δηλαδή, ο πρωταθλητής στην Ελλάδα να παίξει και ένα γύρο δύο να μπει. Όχι, θα μπει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και φεύγεις και πας. Ακόμα και αν παίξει ο Ολυμπιακός στην Α5. Πας στο γύρο πάλι. Αλλά εγώ σου λέω, το παράδειγμα του Άρη το πιο χαρακτηριστικό. Παίζει β' εθνική, ανεβαίνει, κάνει μια καλή ομάδα, βγαίνει στην Ευρώπη. Έχει τη δυνατότητα να ανέβει επίπεδο κατευθείαν. Αν προκριθεί, κάνει δύο προκρίσεις, μπει στους ομίλους, δεν το συζητώ. Στο μπάσκετ δεν υπάρχει αυτό. Δεν έχει καμία προοπτική για κανένα. Ότι έχει, ρε Χρυσανθέ, υποτίθεται ότι έχει. Πώς υποτίθεται ότι έχει. Ο Προμηθέας θα έπαιρνε φέτος το Eurocup και θα πήγαινε Ευρωλίγκα. Α, καλά. Μία θέση. Μία. Ο Προμηθέας θα έπαιρνε το. Είναι δύο. Είναι και ο τελικός. Θα δίνε και δεύτερη. Θα παίρνα το Eurocup. Δηλαδή. Του χρόνου πάω. Το Eurocup. Ωραία. Πάμε να πάρουμε εμείς το break τώρα που πρέπει να κάνουμε. Και όταν επιστρέψουμε θα κάνουμε μεγαλύτερη ανάλυση και για αυτή την κατάσταση στο μπάσκετ. Εγώ να ευχαριστήσω για τις ευχές που μου έρχονται στο Messenger και τα λοιπά για την ονομαστική εορτή του Πρωτομάρτυρα. Και στη σελίδα του Λίπερο στο Facebook. Α, ναι, και εκεί είδα ότι υπάρχει ευχαριστώ και τον κόσμο. Και πες και την είδηση για το διάγγελμα Μητσοτάκη που θα γίνει σήμερα πάλι. Τι ώρα είναι πάλι το διάγγελμα, 5? Δεν βγήκε ακόμη ώρα, θα γίνει και σήμερα διάγγελμα, νέο διάγγελμα. Νέο διάγγελμα Μητσοτάκη, μάλιστα, ναι. Πολύ ωραία. Ωραία. Αναβλήθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που ήταν προγραμματισμένη για τις 1.30. Μάλιστα. Άρα ένα διάγγελμα στις 5 και ένα Σιόδρα στις 6. Τελειώσαμε. Μια χαρά θα περάσει ο Νίκος Παπαδόπουλος το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε στο break, κύριε Κιώσιμου. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4. Συνεχίζουμε με Κώστα και Στέριο. Εν τω μεταξύ, έχω κάνει ανάρτηση. Έχω βάλει την εντεκάδα που παίζω στο PlayStation. Και από κάτω το πρώτο σχόλιο είναι: ο Λάρσον, γιατί δεν είναι στη βασική ενδεκάδα. Ναι, και ρε, στο φίλοι. PlayStation. Τι πόλεμος είναι αυτός σου εδώ. Τώρα που λες για PlayStation, Χρήσανθε, είχαμε χθες μια εσωτερική μάχη μεταξύ Λιμιού και Πέλκα, μεταδόθηκε και live στο YouTube της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είχε αρκετή έτσι μάζοξη από κάτω, κέρδισε ο Δημήτρης Λιμιός τον Πέλκα, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε, είναι στο πλαίσιο της προθέρμανσης του ΠΑΟΚ για να συμμετάσχει αυτό το τουρνουά που διοργανώνει μια αγγλική ομάδα, μου διαφεύγει τώρα, μπορεί να είναι και λέει τον Orient. Με συμμετοχή 164 ομάδων ανά την Ευρώπη και ψάχνει ο ΠΑΟΚ τον καλύτερό του παίχτη στο PlayStation για να εκπροσωπήσει τον ΠΑΟΚ. Θα έχει κανονικά κλήρωση, ομίλους, αγώνες κτλ. Τι να κάνουν και οι ομάδες, το έχουν ρίξει και αυτοί στο PlayStation. Εδώ, Στέργιο, όπως βλέπεις, ο Άρης είναι πρώτος σε ψήφους για να μπει στο PlayStation 21. Τι λες τώρα. Είναι πρώτος, ε. Είναι πρώτος, βέβαια. Δεν το ξέρα, Κώστα. Ο λαός θέλει Άρη στο PlayStation. Ναι. Το είπαμε, Κώστα, live την ώρα που ξεκίνησε ο Λαμπαρατάρης προχθές και γίνει χαμός. Φυσικά, το έχουμε βάλει και σε μας στο site. Στο FIFA, νομίζω, στο καινούριο FIFA. Ναι. Όλες οι ελληνικές ομάδες έτσι ξεκινάνε. Πάνε, είναι στις πρώτες θέσεις κτλ. Και μετά μπαίνουν κάποιες ομάδες από την Ινδία, από τον Μπαγκλαντές κτλ. Που έχουν 1 δισεκατομμύριο και μας περνάνε. Σωστό. Ο Ηρακλής είναι μέσα. Πες μας την δεκάδα του Ηρακλή. Πού θα παίξουμε τον χρόνο. Εσύ πες μας. Καταρχήν οι έψιμοι θα τελειώσουνε. Ναι, τι γίνεται, τι αγωνία είναι και αυτή πραγματικά. Πού θα παίξετε, πες μας. Εσύ, ναι, γι' αυτό σε έχουμε στην εκπομπή. Αμα τα λέει ο Στέργιος. Στη Β' υψημή μέχρι στιγμής. Ναι, ωραία. Και θα πας. Α, αυτό ανεβαίνεις. Ναι, βέβαια. Με το σπαθί μου και τέτοια. Μα έχω ανέβει ήδη μαθηματικά. Ανέβηκες. Άμα διακοπεί το πρωτάθλημα. Ανέβηκα ήδη μαθηματικά, σου λέω. Άμα διακοπεί, θα ξαναπαίξουμε γάμα. Τι έγινε. Εμείς δεν πάμε σε άρματα. Υπάρχει, Κώστα, κάποια διεργασία, μαθαίνεις κάτι για
αγορά φημή. Ναι, υπήρχε. Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Είναι υπάρχει. Σε προχωρημένο στάδιο ή σε διεργασία και σκέψεις να μαζευτούμε, να βρούμε τα λεφτά, να βρούμε και μια ομάδα. Οι τελευταίες πληροφορίες μου λένε ότι ήταν μάλιστα σε πολύ καλό στάδιο κιόλας. Ναι. Και το χάλασε ο κορονοϊός. Το χαλάει. Ξέρουμε και πού στοχεύει αυτή η ομάδα, δηλαδή καρφί για Super League 1 ή πιο κάτω, γιατί φαντάζομαι ότι αν... Νομίζω είναι γνωστό ότι ο Βόλος, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο... Ναι, ο Βόλος το δίνει, όχι η Λέας Μπέος, αλλά δεν το δώσει για 100.000 ευρώ και 200. Η πληροφορία... Μιλάμε για εκατομμύρια. Ένα, δύο, δεν ξέρω. Είναι ότι είχε γίνει κίνηση και όλοι γνωρίζουμε από πέρσι ότι γινόταν και έβγαζε ο Βόλος ανακοινώσεις ότι δεν ισχύει. Αλλά και φέτος τα πράγματα ήταν προχωρημένα. Ο Τόμ τι κάνει, υπάρχει. Ο φίλος μου ο Τόμ και τα είπαμε, αλλά δεν τα βρήκαμε. Υπάρχει ο Τόμ, τι γίνεται. Ο Τόμ. Δεν έχει εμφανιστεί, κάπου. Ο Τόμ νομίζω ότι είναι κάπου δύσκολα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Έτσι μαθαίνω. Για Παπαθανασάκη δεν σε ρωτάω καν. Ο Παπαθανασάκης και αν είναι κάπου δύσκολα. Ναι. Ο Παπαθανασάκης πρέπει να είναι κάπου πολύ δύσκολα, έτσι μαθαίνω. Μάλιστα. Ο Τόμ είναι στη ζεστασιά της Αμερικής και αυτά και όταν γίνει κάτι να δεις ότι θα εμφανιστεί πάλι και θα πει δικιά μου ναι, η ομάδα. Γι' αυτό σε ρωτάω, ναι, δικιά μου η ομάδα, από κάτω υπογραφή πρόεδρος, ναι. Μεγαλομέτοχος Παέρακλης. Έβαλα τόσα λεφτά, αλλά ο ερασιτέχνης με πολεμούσε και τα λοιπά. Θα εμφανιστούν εδώ οι φίλοι του, οι δικηγόροι και τα λοιπά για να σιγοντάρουν και εντάξει. Θα αρχίσει ο Ηρακλής πάλι τη γνωστή εσωστρέφεια. Οι ανακοινώσεις και αυτά και το ένα και το άλλο και γιατί εσείς το κάνατε αυτό και με ποια εντολή το κάνατε αυτό και τέτοια. Τι έχει τραβήξει κι εσείς. Με Παθανασάκη, με Παδόπουλο, με νωρίτερα τους προηγούμενους. Εντάξει. Πέρα την πλάκα τώρα, ένα δράμα. Ήθελε έστα και παθέστα, έλεγε η γιαγιά μου. Ναι, Κώστα, γιατί. Όταν εγώ άποψη να παίξω, δεν μου καθόταν καλά ο Τόμ και ο Τζέρι και ο Παπαθανασάκης. Δεν έβλεπα την ίδια κάψη από αρκετούς. Ποιος είναι αυτός και τα λοιπά. Εντάξει. Μερικές φορές σε λήψη άλλου αναγκάζεσαι να αποδέχεσαι τη μετριότητα. Τώρα δεν λέω για τον Τόμ, λέω γενικά. Έτσι. Γενικά. Ο άνθρωπος έβαλε κάποια λεφτά, μετά στην πορεία τελειώσαν τα λεφτά του. Και το πήγε αλλού το παιχνίδι. Ναι, αλλά φαινόταν, εγώ δεν λέω κάτι για την ηθική του ανθρώπου, το γνωρίζω ότι έκανε ρεπορτάζ. Απλώς λέω για τη δική μου την αίσθηση, σαν παρατηρητής, ότι δεν μπορούσε αυτός ο άνθρωπος, από την πρώτη στιγμή το πίστευα, να κρατήσει τον Ηρακλή εκεί που πρέπει. Έτσι έδειχνε, αλλά στην αρχή σου είπα, στην αρχή έβαλε λεφτά, όπως έβαλε και ο Παπαθανασάκης λεφτά στην αρχή. Έβαλε, έτσι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι. Ο Τόμ Παπαδόπουλος. Είχαν άλλους σκοπούς ή τελειώσαν τα λεφτά του. Όχι, δεν είχε άλλους σκοπούς. Ο Τόμ Παπαδόπουλος ήταν συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Ή μάλλον να το πω σωστά, είχε συγκεκριμένο ποσό να διαθέσει, ναι, για το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και όταν ήρθε στον Άρη, έκανε μια χορηγία 150.000 ευρώ, ναι, και στη συνέχεια όταν ζήτησε από τον Καρυπίδη να πάρει την ομάδα, του είπε να τον πληρώσει σε 8 χρόνια. αυτό, 4 εκατομμύρια σε 8 χρόνια. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κάποιος ότι ο άνθρωπος δεν είχε διαθέσιμα κεφάλαια. Δεν είχε, όχι, δεν είχε. Και ήθελε να κάνει μια δουλειά και σου λέει, ο Άρης θα ανέβει, αν ανέβει στην Αλφαεθνική θα πάρει τηλεοπτικά, θα πάρει από εδώ, ήθελε στην ουσία να πληρώνει τον Καρυπίδη με τα έσοδα του Άρη. Ναι. Γιατί αυτό θα έκανε. Να κάνει διαχείριση. Μπράβο. Στον Ηρακλή λοιπόν, επειδή ήρθε εδώ πέρα, τον πείσανε να πάει από τον Άρη να πάει στον Ηρακλή. Και του είπανε προφανώς ότι τα χρήματα που θα διαθέσεις είναι τόσα, δεν χρειάζεται παραπάνω χρήματα. Ότι φτάνουν τόσα, ότι φτάνουν. Γιατί θα ανεβούμε και θα πάρεις τα τηλεοπτικά. Έτσι. Ναι. Έλα όμως που δεν ανέβηκε η ομάδα γιατί δεν έκανε σωστό προγραμματισμό το καλοκαίρι. Πήγατε, μου φάγατε τον μόνο που μπορούσε να σας ανεβάσει. Τι να σας κάνω. Τον Τόμ. Τον Μυροφορίδη. Το Μυροφορίδη. Όταν μπλέκεσαι στα πόδια του Μυροφορίδη, ο Καρυπίδης ανέβηκε με Μυροφορίδη γιατί αντιλήφθηκε ότι δεν έπρεπε να μπλέξει στα πόδια του Μύρο στον προγραμματισμό της ομάδας. Θα πρέπει να φέρει τον Γκάσο, τον Μπασά, τον Βελιζέστη, να φέρει παίχτες β' εθνικής
οι οποίοι είναι μπαρουτοκαπνισμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι εξειδικευμένοι στην άνοδο. Αλλά να έχεις και πέντε. Και έχουν και χημεία μεταξύ τους, έτσι. Και έχουν και χημεία μεταξύ τους. Και έχουν και χημεία μεταξύ τους, να φέρεις και πέντε καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά να τον αφήσεις να λειτουργήσει ο Μύρο έτσι όπως ξέρει να λειτουργεί. Δεν τον άφησες. Φωνόντουσαν στα πόδια του. Έχει να τον τώρα. Τι να τον κάνω. Δεν τον αφήσατε ας να δουλέψει ο Μύρο. Ας μην το ξύσουμε. Πάλι το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα πλέον. Καλά, είναι όμως ένα μάθημα κι αυτό. Γιατί ο Ηρακλής. 100 μαθήματα έχουμε περάσει, άσε μεταξύ του. Αυτό λέω. Ο Ηρακλής μηδένισε τα χρέη του κάποια στιγμή. Ήρθε ο Παπαθανασάκης και τα έκανε πολύ χειρότερα. Αν θυμάσαι όμως, αποθεώνονταν ο Παπαθανασάκης. Έβγαινε κάποιος και έλεγε κάτι για τον Παπαθανασάκη και πέφτανε να τον φάνε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλή η διαχείριση μιας ομάδας και ειδικά όταν έχει και κόσμο η ομάδα και άρα έχει και media να ασχολούνται μαζί της, άρα έχει και εχθρούς. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Σίγουρα δεν είναι. Εγώ νομίζω, παιδιά, γιατί η ιστορία έχει αποδείξει ότι σε πολλές φορές ο Ηρακλής αδικήθηκε κατάφορα και δεν ξέρω αν η αδικία μπορεί να αποτυπώσει αυτό που έγινε εις βάρος του Ηρακλή, αλλά θα πρέπει και η οικογένεια του Ηρακλή να κοιτάξει και τα δικά της τα λάθη. Εντάξει, τώρα θέλω να σου πω κάτι. Μιλάμε για τα λάθη, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και μια ομάδα που τη ρίξανε 4 ώρες χωρίς φταίει, έτσι είναι. Δηλαδή, τι να παλέψεις και τι να πολεμήσεις, ας πούμε. Τη μια σε ρίχνουν για την ενημερότητα, την άλλη σε ρίχνουν για τα χρέη, την άλλη σε ρίχνουν για τη δυσφήμιση, εντάξει. Την άλλη σε ρίχνουν για τη δωροδοκία του 80 που είχε ομαδάρα. Τι να κάνουμε τώρα. Ομαδάρα. Δεν ξέρει ότι είχε ομαδάρα το 80. Τελικό κυπέλλο έπαιξε, χρήσατε. Δηλαδή, εσύ λες, Κώστα, δηλαδή ότι η οικογένεια του Ηρακλή τα έχει κάνει όλα σωστά αυτά τα χρόνια. Όχι, δεν τα έχει κάνει όλα σωστά. Και το χειρότερο που έχει κάνει είναι ότι δεν συμμετέχει. Συμμετέχει μόνο όταν μας ρίχνουν, όταν στα δύσκολα, στα τελειωτικά δύσκολα. Εγώ φωνάζω από χρόνια ότι πρέπει όλοι να πηγαίνουν στις γενικές συνελεύσεις και να γραφτούν μέλη στον Αριστέχνη. Αλλά δεν το κάνει κανείς. Μόνο στον Άρη Κώστα. Εδώ δεν πάνε στο γήπεδο, ρε Κώστα, οι άνθρωποι. Θα πάνε στην συνέλευση. Αυτό είναι παρεπόμενο της κατάστασης. Δηλαδή, πόσο να αντέξει ο κόσμος και πού να πηγαίνει στο γήπεδο, τι να υποστηρίξει. Που παίζουν στην συνέλευση. Σωστό είναι αυτό. Εγώ έχω και πολλούς φίλους που είναι αυτό. Έχουν οι άνθρωποι αγανακτήσει. Του λέει τι να πάω. Μα γι' αυτό και βγήκε αυτή η διέξοδος προς τον μπάσκετ και το βόλιο όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί και ο κόσμος θέλει κάπου να πάει. Θέλει να δει Ηρακλή, αλλά στο ποδόσφαιρο το ρίχνουν, πέφτει μόνο του. Χάνει, παίζει β' εθνική, γ' εθνική, εψημή. Πού να πρωτοπάει ο κόλ. Και τόσο που πάει, μιλάμε για παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι. Νομίζω ότι είναι φαινόμενο αυτή η στήριξη που υπάρχει. Και τόσο που πάει. Δηλαδή έπαιξε η Ηρακλής ΑΕΚ με 20.000 κόσμου που είπαμε να ήταν β' εθνική. Κύπελο. Εντάξει, τι να κάνει άλλο δηλαδή. Είναι ήρωας ο Ηρακλειδέας. Απλά φταίει σε ένα γενικό πλαίσιο γιατί δεν συμμετέχει στα κοινά όταν πρέπει να συμμετέχει. Από την άλλη, όπως και για τον Άρη θα πω, ότι είναι συνολικό το θέμα. Δεν είναι μόνο με ρίξανε, δεν είναι μόνο εσωτερικές οι ευθύνες. Και στον Άρη ένα συνδυασμό τέτοιος ήταν. Έκανε λάθη και ο Άρης, αλλά υπήρχε και το περιβάλλον εκείνο που τον κυνήγησε. Στον Ηρακλή ήταν λίγο πιο κάθετο το θέμα που πέφτω. Δηλαδή, άλλαξε ο νόμος την τελευταία φορά τουλάχιστον. Την προτελευταία φορά. Την τελευταία φορά δεν νομίζω ότι σε έριξε κανένας. Την τελευταία φορά πέσεις μόνος σου, να ξέρεις. Τις άλλες δύο, ναι, τι είναι καλά, τι πρόβλημα δηλαδή, τι σου κάναν δηλαδή τελευταία φορά. Μπορεί να πει ο Ηρακλής ότι έγινε αναδιάθρωση 2 μήνες πριν το πρωτάθλημα και άλλαξαν τα δεδομένα. Εντάξει, αλλά... Τι δύο μήνες. Νομίζω δεν ήταν γνωστό από την αρχή ποιοι θα πέφτουν. Έτσι, από τον Αύγουστο. Όχι, αυτό είναι επικοινωνιακό ψέμα. Τον Αύγουστο είχε ψηφιστεί και το είχε ψηφίσει και ο Ηρακλής. Και ο Ηρακλής το είχε ψηφίσει. Δεν νομίζω, Χρήστα, χωρίς να είμαι ειδικός. Εγώ είμαι ειδικός. Δεν νομίζω. Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον Αύγουστο και το είχε ψηφίσει και ο Ηρακλής. Εγώ την αίσθηση, λέω μπορεί να κάνω και λάθος γιατί δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα, ότι υπήρχε η κουβέντα και επικυρώθηκε τελικά μετά το... Επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά, είχε κανονικά ψηφιστεί τον Αύγουστο, υπήρχαν διάφορες ομάδες που πήγανε. Γιατί μιλάμε για την αναδιάθρωση, έτσι. Είχε ψηφιστεί τον Αύγουστο και γι' αυτό ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
με Βασιλιάδη τότε κτλ. Γιατί αν δεν είχε ψηφιστεί από τις ομάδες, δεν θα ξεκινούσε το πρωτάθλημα. Και απλά η Super League προσπαθούσε να το αλλάξει. Αλλά τους είπανε στο τέλος, παιδιά, δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα και θα πάει κανονικά. Και σε ένα συμβούλιο της Λίγκας, λοιπόν, τρεις μήνες πριν, επικύρωσαν αυτό που είχαν ψηφίσει εξ αρχής. Δηλαδή είπαν ότι δεν αλλάζει. Δεν έγινε όπως με τον Παναθηναϊκό. Απλά ο Ηρακλής είναι αδικημένος για υποποια έννοια. Ότι για τους υπόλοιπους άλλαξαν τα πράγματα. Δηλαδή ενώ είχαν ψηφιστεί, μεσούς της χρονιάς τα άλλαζαν. Πάντως αλλά η τροπολογία ψηφίστηκε 13 Μαΐου του 19. Σε αυτό που λες, μάλλον έχεις δίκιο. Θα μου πεις, εντάξει, ο Ηρακλής στο ξεκίνημα της χρονιάς και άλλες ομάδες δεν φανταζόταν ότι θα είναι στο τέλος. Φυσικά. Στο τέλος της σεζόν και το πήραν λίγο αψήφιστα. Σου λέει εντάξει, το ετοιμαζιάζει. Μισό λεπτό, περίμενε λίγο για να πούμε κάτι. Ο Ηρακλής απλά με αυτή την αλλαγή, που δεν ήταν αλλαγή, είχε ψηφιστεί από την αρχή, έπεσε μια κατηγορία πιο κάτω. Δεν ανέβηκε για να πεις ότι τον κάναν κάτι κακό. Βγήκε δέκατος, σε δέκατο, δωδέκατος δεν βγήκε. Και ο Πασαραϊκός το ίδιο. Και ο Πασαραϊκός έπεσε μια κατηγορία κάτω. Και πήγε ακόμα πιο κάτω. Να τον είχαν αδικήσει, να λέγαμε ότι αλλάζει, αντί να βγουν τρεις, βγαίνουν δύο, να το καταλάβω. Ο Ηρακλής είχε παιδιά 12ος. Στη Super League 2 θα παίζε πάλι. Έμεινε πίσω από τον Καραϊσκάκη, έχασα τον Καραϊσκάκη μες στην έδρα του. Η αναδιάρθρωση γι' αυτό. Καλό θα είναι πάντως και συμφωνούμε όλοι κάποια στιγμή να αποκτήσουμε ένα μοντέλο στα πρωταθλήματα, να καταλήξουμε κάπου και σε μπάσκετ και αλλά σε ποδόσφαιρο ακόμα περισσότερο, για να μην έχουμε κάθε χρονιά ανάλογα με τον υφυπουργό και τα πλάνα του να αλλάζουν κατηγορίες, να αλλάζουν ομάδες που πέφτουν, που ανεβαίνουν κτλ. Δηλαδή κάποια στιγμή σε πρωτάθλημα κύπελο πρέπει να βρούμε ένα φορμάτ και να το υποστηρίζουμε ό,τι και να γίνει, για να μην έχουμε φωνές κάθε Μάιο, όχι να ανέβουν και ο δεύτερος αθλητής και είναι άδικο και να μην πέφτει αυτός κτλ. Γιατί η κατάσταση, αν τα πάρουμε κάποιος και καταγράψει χρονικά όλες τις αλλαγές σε πρωταθλήματα και κύπελα, χάνει μάνα το παιδί, Χρυσάφη Κώστα. Δηλαδή, αυτό θα γίνει όταν αλλάξει η κατάσταση, Στέργιο, γενικότερα στην ΕΠΟ, στη Λίγκα, βρούμε έναν τρόπο γενικής αποδοχής των ανθρώπων που προείστανται στις ομοσπονδίες. Βλέπεις ότι τώρα πάλι έχουμε μπει πάλι στη διαδικασία να συζητάμε. Όχι εγώ ελέγχω τη μία ένωση, όχι εσύ ελέγχεις την άλλη. Όχι ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός, όχι η ΑΕΚ είναι δυνατή. Όχι μπορεί να γίνει συμμαχία, όχι μπορεί να μην γίνει. Όχι ο Ολυμπιακός ελέγχει αυτούς. Πάλι αυτά αρχίσουμε και λέμε. Εν ώψη εκλογών της ΕΠΟ, πάλι οι ομάδες μετράνε ποιες ενώσεις ελέγχουν. Και μόλις βγαίνουμε και συζητάμε ότι ελέγχει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή οτιδήποτε άλλο, λέμε το κάνουμε για να προστατεύουμε να έχουμε το 50-50. Εντάξει, όπως δίνουμε ειλικρινείς όλοι μας. Στα 70 χρόνια του κυπέλου, 60 χρόνια κυπέλου Ελλάδος, δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς, έχει αλλάξει το φορμάτ της οργάνωσης 55 φορές. Αφού κάθε φορά που αλλάζει, δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε και εμείς τι ταιριάζει σε αυτό το κύπελο. Ακριβώς. Θα έχουμε ομίλους, δεν θα έχουμε ομίλους. Θα συμμετέχει η ΓΑΜΑ Εθνική και τα σωματεία των ΕΠΣ. Δεν θα συμμετάσχουν. Θα έχουμε knockout παιχνίδια. Δηλαδή, φαντάζομαι να τα πει σε κάποιον Άγγλο που. Θα παίζουν οι πέντε πρώτοι, δεν θα παίζουν οι πέντε πρώτοι. Φαντάζομαι να το πει σε κάποιον Άγγλο που είναι το ίδιο κύπελο από το 1832 στην Αγγλία. Θα γελάει μαζί μας 10 μέρες. Όλα αυτά είναι γιατί δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα. Αυτό είναι. Στην Αγγλία βλέπεις. Έπαιζε η Λίβερπουλ, φίλε, παγκόσμιο. Έπαιζε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Αυτό πώς λέγεται το τρόπαιο. Κουβεντερέσιο. Όχι, που κέρδισε τους Βραζιλιάνους στον τελικό. Διυπηρωτικό. Ναι. Έπαιζε διυπηρωτικό, αλλά η Αγγλική Ομοσπονδία, φίλε, δεν ανέβαλε το link που είχε προγραμματιστεί νωρίτερα. Μια πολύ σημαντική είδηση να πούμε, που προφανώς θα υποθεί και στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού το απόγευμα, αποφασίστηκε πριν από λίγο να δοθεί τέλος στις πτήσεις από και προς την Ελλάδα από την Κυριακή. Κόβονται οι πτήσεις. Όλες οι επιβατικές πτήσεις στην Ελλάδα λόγω κορονοϊού από το απόγευμα θα διακοπούν. Θα εξαιρεθούν οι πτήσεις κάργο για τροφοδοσία, οι εμπορικές δηλαδή. Αυτό έπρεπε να γίνει αντιπότη στιγμή. Απλώς προκύπτει ένα θέμα, γιατί έχω και δικό μου άνθρωπο στην Αγγλία που ψάχνει με αγωνία να βρει κάτι να γυρίσει. Θα πρέπει να υπάρχει και εξαίρεση, νομίζω. Δεν γίνεται κάποιος να εγκλωβιστεί στην Αγγλία, στη Γερμανία, γιατί απλά πήγε μια κακή περίοδο. Θα πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα για τους Έλληνες πολίτες, για παράδειγμα, που είναι στην Αγγλία, στη Σκωτία, στους φοιτητές, να γυρίσουν, να περάσουν την καραντίνα. Ο δικός. Και να επιστρέψουν
Ο ελληνικός χρήστης δεν να περάσει από 18 χώρες δεν είναι και πολύ σοφό. Σου λέει γύρνα με τρένο. Σε δύο μέρες, είσαι εδώ, μια μέρα. Με τρένο, Κώστα, και να μην έχω κορονοϊό, θα κολλήσω αν περάσω από Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία. Δεν γίνεται. Εντάξει, και να μην έχω ξαναλέω, θα κολλήσω. Απλώς η δική μου πλάση. Είναι ένα πρόβλημα σημαντικό αυτό, όντως. Θα πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα, γιατί πολλοί γονείς έχουν τα παιδιά τους σε Αγγλία κυρίως. Σίγουρα. Θα πρέπει να γίνει μια μέρημνα, okay, να σταματήσουν οι πτήσεις. Δηλαδή, αν έχει εβδομάδα μόδα στο Λονδίνο, δεν χρειάζεται να πάει κάποιο από την Ελλάδα ή κάποια. Εδώ οι άλλοι πήγαν στην Κωνσταντινούπολη για να κάνουν διαλογισμό, το είδες αυτό χθες. Δεν θέλω να σχολιάσω, Κώστα. Θα ξεφύγω λίγο. 50 άτομα από το Βόλο και από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα να μην μιλήσω τώρα. Φίλε, δώσαμε λεφτά. Το ταξίδι τι, θα το χάσουμε τα λεφτά, Γιώργο. Πού να πάμε, εσύ, Μάρια. Όχι, θα πάμε, Γιώργο. Δώσαμε τα λεφτά, τα έχουμε κλείσει. Πάμε να διαλογιστούμε. 50 άτομα πήγαν στην Κωνσταντινούπολη να κάνουν διαλογισμό, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι διαλογισμό, δηλαδή. Γιόγκα και τέτοια. Γιόγκα, οι τρελές πήγαν για γιόγκα. Μάλιστα, ωραία. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα αυτή τη στιγμή. Παρέα με την Ιντερ Βέτεν. Μπορώ να παίζω ταυτόχρονα εδώ μεταξύ. Να κάνω κουμπί και να πατάω τα κουμπάκια. Μπράβο, Χρήστε. Μπράβο, Χρήστε. Στην Ιντερ Βέτεν, μπράβο. Πολύ ωραία. Όντως. Υπάρχουν πολλά κλωτς και τα λοιπά. Μια χαρά είμαστε. Ιντερ Βέτεν. Ναι, τι. Θα το πούμε μετά το διάλειμμα. Έχει και άλλη είδηση. Έχει και άλλη είδηση. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε για να πούμε και τα. Ωραία. Παίξει, Χρήστε. Όζι Όσμπουρν. Πολλές επιλογές βλέπω. Πάρα πολύ ωραία. Το δικό σου ποιο είναι, Κώστα? Γκόνζο Quest. Ωραία. Μια χαρά. Γκόνζο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Πλέον περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τροϊκά, Λίμπερο, 107,4. Μένουμε σπίτι για να σας κάνουμε παρέα. Κώστα. Ναι, βέβαια, εννοείται. Πρέπει να κάνεις και εσύ ένα σποτάκι. Όλοι οι διάσημοι κάνανε. Για τον κορονοϊό. Όλοι οι διάσημοι κάνανε. Σίγουρα θα κάνω. Εν τω μεταξύ τώρα βλέπω, έχει βγάλει ο Ισάκη ένα βίντεο για τα καρφώματα. Ναι, ναι. Σε έχει. Τρεις ωραίες πάσεις που δίνει δώρο μπάλες με υπογραφές παικτών. Ναι. Έχει τρία καρφώματα, εκ των οποίων το ένα είναι του Κατσίβελη, το οποίο, εντάξει, είναι δύσκολο με το αριστερό υποπίεση ενός παίκτη του Παναθηναϊκού, αλλά δεν είναι και φάση, ρε παιδιά, για βραβείο τώρα. Κάτσε να τους κράξω λίγο πάλι. Κώστα, πρέπει να μπει παίκτης από εκεί, από την περιοχή. Δεν ξέρω τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Ξέρω ότι σε κάθε αγώνα ο Ντέιβις του Ηρακλή είχε 17 αλεϊούπ καρφώματα και έπρεπε να είναι το κάρφωμα της χρονιάς μια φάση που κάνει με τον Μπάουκ, Στέργιο, με αλεϊούπ πάσα από το κέντρο του Σούλερ και κάρφωμα του Ντέιβις. Αεροπλανικό. Δεν το θυμάμαι, Κώστα, το που λες. Ναι, πού να το θυμάσαι, 35 φάγατε. Πού να το θυμάσαι. Τέλος πάντων, είσαι καλός στα καρφώματα, ξέρεις κάτι παραπάνω. Ίσως θα πρέπει να. Και ένας φίλος Χρήσανθε λέει ότι αφαιρέθηκαν τρεις βαθμούς και τερμάτισα κάτω από τον Καραϊσκάκη. Αυτό που είπες. Γιατί αφαιρέθηκαν όμως. Γιατί αφαιρέθηκαν. Γιατί, Κώστα, δεν είχες πληρωθεί, δεν έχεις πληρώσει τους παίκτες. Δηλαδή τώρα αν αφαιρεθούν, συγγνώμη, αν αφαιρεθούν τρεις βαθμοί από τον Άρη και τον Τζαγκαλίδη και δεν τον είχε πληρώσει, γιατί τον πλήρωσε. Τι θα έλεγα εγώ, μου τους αφαιρέσανε. Άλλαξε ο νόμος με τις οφειλές. Συγγνώμη, ο νόμος με τις οφειλές δεν άλλαξε. Ο ίδιος ήτανε. Ο Τόμ δεν πλήρωσε τους παίκτες. Δεν είπατε κι εσείς, Κώστα, είναι η παλιά ΠΑΕ. Παιδιά, ο Ηρακλής είχε δικαιωθεί για τον Πορτουλίδη τότε. Ποιον, Κώστα? Για τον Πορτουλίδη είχε δικαιωθεί τότε, αν θυμάμαι καλά. Πώς είχε δει, ποιο, δεν είναι ο Πορτουλίδης, Κώστα. Είναι άλλοι 18 ποδοσφαιριστές, μείον 36 και στο τέλος, Κώστα. Μείον 36, όχι 3. Όχι, μείον 33. Ήτανε 3 επί 11. Σωστό, μπράβο. Ναι, ήταν του Παπαθανασάκη τότε, παιδιά. Αυτό έγινε. Αυτό δεν διχόταν, ο Ηρακλής ήταν, όχι. Ο Ηρακλής είναι στο νόμο με το 50%. Δεν είναι. Ο Άρης ήταν πριν το 16. Ο Ηρακλής είναι μετά. Να, παιδιά. Έκανε τη νέα ΠΑΕ μετά. Ναι, είναι το 50%. Να πληρώσουμε δηλαδή, όπως μου λένε τώρα οι φίλοι εδώ, πλημμυρίζουμε από μηνύματα. Το 50% ρε φίλοι ήταν. Αυτό ήταν. Εμείς να τα πληρώσουμε. Εμείς να τα πληρώσουμε. Όχι, και εσείς τα γλιτώσατε με τον Παπαθανασάκη τη μια φορά, Κώστα. Αλλά μέσα σε ένα χρόνο τα ξανακάνατε. Είναι δίκαιο αυτό δηλαδή τώρα. Αυτά, παιδιά, πρέπει να αλλάξουν. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Μισό λεπτό. Να μην υπάρχει η δυνατότητα να τα ισοπεδώνουμε όλα.
για να τελειώσει το παιδόνιμο. Ο Ηράκλης, όπως και ο Άρης, γκάνα τη νέα ΠΑΕ Κώστα και ξεκίνησανε πάλι με το 0. Και τα ξαναέκανε ο Ηράκλης. Όπως μπορεί τώρα να τα ξανακάνει ο Άρης σε 2 χρόνια. Αυτό είναι το θέμα, να μην τα ξανακάνεις. Όχι, το θέμα, Χρήστα, θα είναι να σταματήσει αυτό στην Ελλάδα με τη νέα ΠΑΕ και την παλιά ΠΑΕ και το αφημί, το παλιό και το καινούριο. Σταμάτησε πλέον. Ο Άρης να είναι Άρης. Εντάξει, και για τα επόμενα 50 χρόνια, ακόμα και αν έχει αλλάξει 50 αφημί, αν για παράδειγμα ο Λάρσον φέτος αποφασίσει μετά από 50 χρόνια να κινηθεί εναντίον του Άρη ή του Ηρακλή, του Πουάκου ή οποιαδήποτε της ομάδας, να πάρει τα λεφτά του και να υπάρχουν οι ποινές. Αυτό με τη νέα ΠΑΕ και παλιά ΠΑΕ και Ηρακλή 1908 και Άρη 1502. Δεν διαφωνώ, αλλά θα πούμε σε μια διαδικασία ότι αν ο Άρης δεν πιεζόταν και ο Ηρακλής να πληρώνουν την εφορία σε αντίθεση με άλλους που ήταν παγωμένα, θα πάμε σε αυτά τώρα. Ναι. Δεν θα είχα πλήρωτο τους παίκτες, θα είχα πλήρωτο το δημόσιο, το δημόσιο θα μου τα χάριζε, θα πλήρωνα το πρωτογενές κεφάλαιο, δεν θα πλήρωνα το πρωτογενές κεφάλαιο, όχι ο νόμος Ορφανού, όχι το άρθρο 44, όχι το άρθρο 99, θα πάμε σε τέτοιες λογικές. Τα είπε ο Ζαμπέτας προχθές, δεν τα είπε ο Ζαμπέτας, 8 εκατομμύρια. 8.300 έδωσε ο Άρης, την ίδια στιγμή ο Πάκος στο ίδιο χρονικό διάστημα στέλνει, δεν πλήρωνε. Πλήρωνε τους προσφαιριστές του. Νόμιμα το έκανε, δεν το έκανε παράνομα. Και έκανε μεταγραφές. Είχε φορολογική ενημερωτά. Δεν θέλω να πω τη διαδικασία αντιπαράθεσης. Εγώ μιλάω εσωτερικά να αποκτήσουμε κάποτε τον αντίστοιχο που να έχουμε. Συνολικά πρέπει να είναι. Και η πολιτεία όμως να μην παρεμβαίνει. Γιατί είδαμε πάλι τώρα με το θυμό του Πάου και της Ξάνθης, μέσα μια μέρα παρενέβη η πολιτεία. Ψήφισε τροπολογία. Οργανωμένο σχέδιο, Χρήσανθε, άστο. Άστο αυτό. Όλα που έγινε. Μην λέμε τα ίδια. Η δουλειά του έγινε και θα δείτε ότι ο Πάουκ θα αθωωωθεί και όλο αυτό έγινε. Μην το ξαναλέμε πάλι τα ίδια. Γιατί έχουμε μια καλή κουβέντα, νομίζω, για πώς θα δούμε κάποτε ένα σωστό ποδόσφαιρο και μπάσκετ στην Ελλάδα. Ναι. Και να μην έχουμε φαινόμενα η ομάδα της Λίμνου να πουλάει στο Χαϊδάρι, το Χαϊδάρι να πουλάει στη Δράμα και να αυτό έχουμε ύφεστο Δράμα Λίμνου, Βόλου, Κρήτη. Εντάξει, μιλάμε για ιδίες τώρα. Μιλάμε για ιδίες. Δεν μπορείς να συμμετάσχεις, πας στο τοπικό, ούτε να το αφημίσουν να δώσεις, ούτε τίποτα. Τελειώσαμε κάποια στιγμή. Γιατί και στο μπάσκετ βλέπω τελευταία χρόνια αρχίζει και δουλεύουν καλά εκεί οι άνθρωποι. Με τα αφημί και αυτά. Τα είχαμε στο ποδόσφαιρο, τα αποκτήσαμε και στο μπάσκετ. Πρέπει κάποια στιγμή αυτή η ιδέα να τελειώσει. Και ωραία τα κάνουν στο μπάσκετ. Συγχώνευση του Χολαργού με τον ύφεστο και ο ύφεστο με την Ήρα και ο Ήρα. Με τον Ερμή και έχουμε μια ομάδα και Α1 και αυτό και πάμε. Εντάξει, οκ. Okay. Και όχι εντάξει. Μόνο αυτό. Άντε πες, κάνανε συγχώνευση. Πες ότι ο νόμος το επιτρέπει ακόμη. Δεν την έχουν τελειώσει ακόμη, το ξέρεις. Και τι κάνει η ΕΑ. Άλλο αυτό. Ποια ΕΑ συγχρήσατε τώρα. Ποια ΕΑ, άσε με τώρα η ΕΑ. Δηλαδή λέμε. Άρα μόνο τον Ηρακλή. Μόνο τον Ηρακλή ρίχνουν λοιπόν. Ακριβώς. Ωραία. Συμφωνήσαμε. Τον αδύναμο. Λοιπόν, είπαμε για τις πτήσεις, να πούμε ότι έχουν ανεβεί και οι συλλήψεις σε όλη τη χώρα, 174 συλλήψεις, γιατί ορισμένοι θεωρούν ότι μπορούν να λειτουργούν ενώ δεν επιτρέπεται να λειτουργούν. Βέβαια, εγώ καταλαβαίνω την πίεση που αισθάνεται ο καθένας ελεύθερος επαγγελματίας, έτσι, γιατί είπαμε θα πάμε σε ένα πρωτοφανές κράχ και δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανοίγεις. Να δουλεύεις κρυφά για να πάρεις το 20άρικο, να έρθει ο άλλος τώρα να σε γράψει, να πληρώσεις 5.000 και να φας και 2 χρόνια. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια επιμέρους. Λειτουργήσε, λέει, ανθοπολείο. Ανθοπολείο λειτουργήσε και συνελήφθη. Άμα θέλει να στείλει κάποια θαυμάστρια στο Χρήστα Θολουλούδια για τη γιορτή του, μια παλιά. Ναι, φίλε, καλά, εμένα να μου στείλουν τώρα. Τα ζαχαροπλαστεία δουλεύουν. Άλλο σκάνδαλο και αυτό, παιδιά. Άλλο και αυτό. Κλείνουν τα ζαχαροπλαστεία, αφήνουν τα μανάβικα ανοιχτά. Τι να το κάνω το μανάβικο, ρε φίλε, βραδιάτικα, ένα γλυκό θέλω να πάω. Το ζαχαροπλαστεί είναι κλειστό. Θα τα κλείσουν, ναι. Και αν δεν έχουν κλειστό, μιλάμε από αύριο κλειστά. Και τα μανάβικα ανοιχτά. Δεν θέλω να φάω αγκούρ και ντομάτα. Ένα τυρεμισό θέλω να φάω. Ένα προφιτερόλ, κάτι. Είναι πρώτη σε ανάπτυξη. Έχουν τα σούπερ μάρκετ από όλα, παιδιά. Άσε ρε Κώστα, θέλω να φάω μια τούρτα. Δεν θέλω να πάρω έτοιμη ή να τη φτιάξω εγώ. Θέλω να πάω στο αγροπλαστείο να πάρω 5 προφιτερόλ. Γιατί μου το φόβησε αυτό, δηλαδή. Τι να το κάνω, το αβοκάντο θα φάω. Όπως θες φώναζε ο παππούς στην κάμερα. Θέλω να αθληθώ. Τι είπα. Ναι, αλλά παππού θες όμως να πας στην παραλία. Θες να βλέπεις και θάλασσα. Πάνε στο παρκάκι τη γειτονιά σου και κάνει όσο άθληση θέλεις. Δεν τα θέλουμε όλα δικά μας. Και άθληση και θάλασσα και να βλέπουμε και πέρα τζάδα, ποιος περνάει, ποιος κάνει. Εντάξει, αυτό λέμε εδώ και μέρες. Η κάθε γειτονιά έχει 2-3-5 σημεία που μπορεί κάποιος να κάνει και την βόλτα του, γιατί πραγματικά δεν γίνεται όλη την ημέρα σπίτι. Okay. Να κάνει και την άθλησή του, αλλά μην θέλουμε όλοι να πάμε στην παραλία. Περίμενε εδώ,
Περίμενε, εδώ μου λέει το ζαχαροπλαστείο είναι κλειστό, αλλά το άρτο ζαχαροπλαστείο είναι ανοιχτό. Στο. Εδώ έτσι μου λέει ο Γιώργος, άρα μπράβο έχει προφιτερόλ. Μπράβο στον Γιώργο, ένα παράθυρο ελπίδας. σε αυτό που ζούμε. Εντάξει, κοιτάξτε, εμένα επειδή μου αρέσει να λέω πάντα τα πράγματα όπως είναι, το σύνολο των μέτρων που έχει πάρει η κυβέρνηση νομίζω είναι προς σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν έτσι κάποιοι, μια μερίδα επιχειρηματιών που το βλέπει λίγο αρνητικά. Για παράδειγμα, θα σας πω το εξής. Έχω φίλο ο οποίος είναι ιδιοκτήτης κταίου. Τα κταία είναι ανοιχτά. Πείτε μου σε έναν λόγο να είναι τα κταία ανοιχτά και να πληρώνει ο φίλος μου τους υπαλλήλους και να τρέχουν οι μισθοί. Πρέπει κόσμος... να υπάρχει τέτοιο. Να υπάρχει ο έλεγχος για το αυτοκίνητο, γιατί μετακινούνται τα αυτοκίνητα. Πρέπει να γίνεται ο έλεγχος για την ασφάλεια. Και αυτό είναι μένουν ανοιχτά τα κταίω. Μα έχει δοθεί παράταση για τα κταίω. Στην δηλαδή, ασφάλεια θα δοθεί παράταση. Η παράταση είναι για την ημερομηνία. Αν έχει κάποιο πρόβλημα όμως το αυτοκίνητό σου, γιατί η ημερομηνία δεν είναι γίνεται... Κάτσε ρε φίλε. Εννοώ πρόβλημα να το βρει στο κταίω. Το κταίω δεν είναι, πρόσεχε. Το πας κάπως λάθος. Το κταίω δεν είναι μόνο επειδή υπάρχει ανά δύο χρόνια να περάσω κταίω για να είμαι τυπικός απέναντι στο κράτος. Το ανά δύο χρόνια προκύπτει γιατί πρέπει να γίνει ο έλεγχος. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν δεν μας βάλουν κάποιο τρόπο για να πάμε να κάνουμε τον έλεγχο του κταίω, δεν θα πάμε ποτέ. Χρήστα, δόθηκε παράταση για το κταίω. Δηλαδή, εγώ ήταν να ξαναλέω, να περάσω το παράταση είναι... 14 Μαρτίου. Και πήγε μέχρι τέλη Απριλίου, έχω το δικαίωμα. Ναι, βρε Στέργιο μου, αλλά αυτό είναι σε σχέση με την παράταση για την υποχρέωσή σου απέναντι στο κράτος. Παράταση, αν έχεις πρόβλημα στις 13 Μαρτίου στο αυτοκίνητό σου και δεν το ξέρεις, και θα πας στον έλεγχο και θα σου πει, φίλε, ο κύλινδρος μπροστά, κτάδε, ο τροχός έχει και λασκάρι κτλ. Πάνε, φτιάξ' το. Δεν θα σου δώσει παράταση άμα πας και σου κάρεις πουθενά. Είναι για την ασφάλεια, γι' αυτό γίνεται για το κταίο. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Και να πάτε όλοι στην ΟΤΕΚΟ που είναι χορηγός μας. Σωστό. Και δίνει και γελοκαθαριστήρες. Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό γίνεται, για την ασφάλεια. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή άλλος για κάποια πράγματα. Άλλη μια είδηση να δώσουμε η οποία... Καταρχήν για τα αεροπλάνα που είπες, υπάρχει δυνατότητα, είναι μέχρι από την Κυριακή και έπειτα λέει θα ανακοινωθεί. Ναι, από την Κυριακή. Άρα σου δίνει τη δυνατότητα τις επόμενες τρεις μέρες, αν θέλεις να γυρίσεις από την Αγγλία Στέριο, πες το φίλο σου να κλείσει πτήση να γυρίσει. Ναι, εύκολα θα κλείσει πτήση. Θα κάνει 3.000 ευρώ η πτήση τώρα. Χρήσατε, ο δικός μου άνθρωπος έχει να δώσει εξετάσεις την Τρίτη. Το Αγγλικό Πανεπιστήμιο δεν δέχεται να γυρίσει. Σου λέει χάνει το εξάμηνο, τον υποχρεώνει να μείνει εκεί και μπορεί να γυρίσει από την Τετάρτη και μετά. Οι Άγγλοι φταίνε. Γιατί έχει πέσει πάνω στους Άγγλους τώρα. Ναι, το οποίο είναι πραγματικά σε άλλο διάστημα. Να σπούδαζε στην Ελλάδα με τα εξαιρετικά μας πανεπιστήμια. Ναι, εξαιρετικότατα. Τα οποία είναι εξαιρετικά. Είναι εξαιρετικά. Αν το πάρουμε, αλλά έτσι που γίνει η κατάσταση. Εντάξει. Για πες, Κώστα, τι ήθελες να πεις, ποια είδηση. Τίποτα, μια είδηση που αφορά το μετρό δεν μας απασχολεί εμάς στη Θεσσαλονίκη, εμείς είμαστε άνετοι. Κάποια δρομολόγια στο μετρό της Αθήνας και στο τραμ αρχίζουν να κλείνουν. Που ένα δείγμα του τι θα επακολουθήσει, έτσι είπαμε για το μετρό και χθες, ότι εκεί μετακινείται πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Και φυσικά είναι και οι αποστάσεις εκεί, δεν μπορείς να κάτσεις σε 2 μέτρα μέσα στο μετρό. Έτσι, σε απόσταση από τον καθένα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να διακοπεί ένα τέτοιο είδος, τέτοιο μέσο μετακίνησης του πληθυσμού, αλλά και τι να κάνεις τώρα, δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν. Πάντως, βγήκε η είδηση ότι κάποια δρομολόγια βραδινά στο μετρό της Αθήνας κλείνουν. Μάλιστα. Άρα, εντάξει, εμείς δεν έχουμε θέμα. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Εμείς πηγαίνουμε μόνοι μας στην παραλία και κάνουμε βόλτες. Ακριβώς. Πετυχημένο που κυκλοφορεί τώρα στο Facebook να βγει, λέει ο Μητσοτάκης, το απόγευμα να πει: όσοι ηλικιωμένοι βγουν έξω, κομμένη η σύνταξη. Να δεις πώς θα μαζευτούν μέσα. Αυτό είναι αλήθεια. Το βούρδουλά μας το χρειαζόμαστε, ρε παιδί. Εντάξει, καλά, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά... Το χρειαζόμαστε λίγο το βούρδουλά μας. Και επειδή εμείς οι νεότεροι λίγο χλεβάζουμε αυτό με τις συντάξεις, Χρυσανθέ, θα πρέπει να πούμε ότι χάρη στις συντάξεις των παππούδων μας ζουν οικογένειες. Και των γονέων μας, ζουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλές ελληνικές οικογένειες. Κρατιούνται νεαρά ζευγάρια. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Εγώ δεν ξέρω αν ζουν, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ ξέρω από εμπειρία ότι ειδικά όσο ζούσε και ο μπαμπάς συγχωρεμένος, ήταν πιο μεγάλη η σύνταξη, βοηθούσε σε κάθε περίπτωση και σε όποια δύσκολη στιγμή
Ξέραμε ότι έχουμε το backup, ξέραμε ότι έχουμε την ασφάλεια, ότι ο μπαμπάς θα βοηθήσει. Παιδιά, μιλάμε για μια γενιά απίστευτη ανθρώπων, οι παππούδες μας. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα υπάρξει στο μέλλον τέτοια ανάλογη, όταν φτάσουμε κι εμείς, αν φτάσουμε στην ηλικία τους. Αλλά όντως οι άνθρωποι, ακόμα και όταν η σύνταξή τους πήγε στα τάρταρα, αυτό που λέει ο Κώστας, συντηρούνταν, όχι απλά βοηθούνταν, συντηρούνταν ολόκληρες οικογένειες. Δηλαδή, κρατούσε ο παππούς και η γιαγιά 100 ευρώ, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, και τα υπόλοιπα 400 τα δίνανε στην οικογένεια. Επειδή είχε ένα παιδάκι, δύο παιδάκια, και θέλουν οι άνθρωποι να βοηθήσουν. Μιλάμε για μια απίστευτη γενιά ανθρώπων. Άλλος πλήρωνε φροντιστήρια, άλλος πλήρωνε το ένα, άλλος πλήρωνε το άλλο, έτσι είναι όπως το λες. Μακάρι όταν φτάσουμε και εμείς στην ηλικία τους να έχουμε την ίδια έτσι προσφορά στους δικούς μας απογόνους. Αμφιβάλλω. Δεν θα έχουμε την ίδια σύνταξη βέβαια. Δεν θα έχουμε την ίδια σύνταξη. Μπορεί να μην έχουμε και σύνταξη καν, Κώστα. Ναι, ναι, έτσι πιστεύω. Μη το γελάς. Σωστό και αυτό. Ο Κώστας τώρα πλησιάζει και η ηλικία του για τη σύνταξη. Οπότε τα σκέφτε λίγο περισσότερο στέλνει αυτά. Ο Κώστας, αν αρχίσει να βάφει τα γένια, Χρήζανθε, θα μοιάζει για 35 χρονών. Τα γένια των προδίδων. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι έχουν πέρασει τα άσπρα γένια. Χαμός γίνεται. Δεν το ξέρω εγώ. Ακόμα μαύρα έχω. Πού, Κώστα, γίνεται χαμός. Χαμός γενικά. Οι φίλες μου είναι ενθουσιασμένες. Στο Facebook. Είναι ενθουσιασμένες οι φίλες μου γιατί τα γένια προσδίδουν εμπειρία, ασφάλεια. Ασφάλεια, έτσι. Ασφάλεια. Γι' αυτό τα αφήνω. Γι' αυτό τα αφήνω και εγώ. Και οριμότητα. Ναι, ωραία. Πάντως το Facebook αυτές τις μέρες, επειδή όλοι μένουν και γράφουν και τα λοιπά στο Instagram, στο Facebook, το TikTok, Κώστα. Το TikTok, οι κόρες μου, ναι, το TikTok. Χαμός γίνεται στο TikTok, Κώστα. Ναι. Εντάξει, γίνεται χαμός με το 20K. Πόσα λεφτά έχει ο κόσμος, και ειδικά οι φίλοι μου οι Ρωμά στο σπίτι τους δεν περιγράφεται. Που παίρνουν και τα κάνουν τα 20K. Και αυτό το 20K ξέρεις και πετάνε τα 50 και τα καμποστάρικα. Τέλος πάντων. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχεις δει TikTok το 20K. Όχι. Μου λέει 20K. Κιώσεις, βάλε λίγο το 20K, ρε φίλε, να ακούσει ο Κούσης από κάτω. Λοιπόν. Δεν ξέρω κάτι. Κι εγώ. Είναι ένα τραγούδι του Καλύβη, ο οποίος έχει στα χέρια του, λέει 20K, το 20K 20 χιλιάρικα δηλαδή, και έχει στο χέρι του ένα μάτσο με 50 και τα πετάει ρε παιδί μου έτσι πως πετάμε τα χαρτιά. Ναι. Και βγαίνουν όλοι τώρα αυτό και βγάζουν 50 100 και 500, βάζουν από κάτω τον Καλύβη στο TikTok και παίζουν το 20K, αυτό λέμε. Α, και πετάνε λεφτά. Και πετάνε λεφτά. Το ζήτημα είναι πού τα βρίσκουν όλα αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι το θέμα. Ένα πετυχημένο επίσης που διαβάζω λοιπόν για να κρατάμε συντροφιά είναι και τώρα που όλοι καθόμαστε σπίτι, λέει, μέσα στο σπίτι, οι κλέφτες λέει τι θα γίνουν. Κλέφτες θα γίνουν. Είναι ένα θέμα γι' αυτό. Είναι από τα ωραία. Είναι από τα ωραία αυτά. Τα πετυχημένα. Ας ελπίζουμε να μην αρχίσουν και ρημάζουν τα μαγαζιά, να υπάρχει εφύλαξη γιατί τα περισσότερα είναι κλειστά πλέον. Και τι έχεις μέσα, να πάρουν τι. Εγώ δεν έχω τίποτα. Δεν έχω καν μαγαζί. Και τα αντισηπτικά. Ναι. Τι να πάρεις από τα μαγαζιά. Έχει και μαγαζιά να πάρεις, κρίζανε, άσε το, μην το, ναι. το εγώ πάντα είχα απορία, που πριν τον κορονοϊό, που έβλεπα αστυνομικό δελτίο και έβλεπα, ξέρεις τώρα με τις κάμερες που έβγαιναν, ας πούμε, και υλικό, δείτε τον κλέφτη πώς κλέβει, πάντα είχα απορία και έχω ακόμη την απορία, πώς αφήνεις το ταμείο το βράδυ και φεύγεις από το μαγαζί σου, αφήνεις τα λεφτά μέσα στο ταμείο. Γιατί τα αφήνεις. Γιατί δεν πιστεύει ότι θα μπει κάποιος να τα πάρει γι' αυτό. Μα συγγνώμη. Ή πως δίνεις, Κώστα, χιλιάδες ευρώ στον ξάδερφο να τα πάει σπίτι. Δεν ήταν ο ξάδερφος, δεν τα αφήνει. Ο ξάδερφος θα εισπράττει. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Εσείς, ο ξάδερφος τα έπαιρνε πάντα. Ο ξάδερφος είναι ο πρόεδρος. Αυτός που έχει δικαίωμα υπογραφής και τέτοια. Μην είναι λαϊκής τώρα. Εταιρείες security, χρήσατε. Εταιρείες security. Μα αυτός πάει κάθε φορά και τα καταθέτει. Πάντα αυτός το έκανε. Έρχεται, δεν ξέρω αν αλλάξετε σύστημα, έρχεται η εταιρεία security στο γήπεδο, παίρνει τα χρήματα, μετράει, υπογράφουν και τα πάει με ασφάλεια. Και τελειώσαμε. Ήταν 15 Αυγούστου. Μάλιστα. Ναι, τι. Ήταν κλειστές οι τράπεζες, τι να κάνουμε, 15 Αυγούστου ήταν. Και δεν ήταν και 2-3 χιλιάρικα στέριο, έτσι, 250, πώς θα ήταν. Παραπάνω, ναι, πολλά λεφτά. 200, ναι. Πω... Θα τα βρει η αστυνομική διεύθυνση Μαθίας, θα τους βρει τους ληστές. Ας αλλάξουμε θέμα. Να μην μαλώσουμε. Πάμε σε άλλο θέμα της επικαιρότητας. Έτσι. Λοιπόν, έσπασε την καραντίνα ο Γιόβιτς και έφυγε για τη Σερβία, φίλε. Να τα.
Τι θα κάνει. Αυτό με τον Παπαδημούλη τώρα που λέγαμε που βρίζουν όλοι για τα καρότσια. Πέρα από όλα αυτά, τα καρότσια τα έχει δικαίωμα άνθρωπος. Έχει, δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει, δεν κατάλαβα. Έχει και δικαίωμα. Αυτό θα έλεγα. Μπορεί να μην είχε τίποτα στο σπίτι, να πάει να πάρει τρία καρότσια. Άμα ήταν στις Βρυξέλλες, ρε φίλε, 20 μέρες και γύρισε, τι να κάνει ο άνθρωπος. Πρόσεξε. Εδώ είναι το φάουλ. Το φάουλ είναι, φίλε, ότι όποιος γυρνά από το εξωτερικό μένει 14 μέρες καραντίνα. Κατάλαβες. Γι' αυτό που έχει γυρίσει. Έπρεπε να μείνει μέσα. Μας ανοίγει τα μάτια και ο Μπάμπης και λέει αφήνεις ταμείο για το πρωινό, δεν είναι εις πράξεις. Αυτό που λέγαμε ότι αφήνουν χρήματα στα καταστήματα, στα ταμεία. Άσε 100 ευρώ σε 20 άρικα και 10 άρικα. Σωστό και αυτό. Άσε 50 ευρώ σε κέρματα. Μην αφήσεις 5.000 ευρώ. Καλά ρε φίλε, μισό λεπτό. Κλείνω το μαγαζί 9 η ώρα και έχω 5 πενιντάρικα, 4 εικοσάρικα και 15 δεκάρικα. Τι κάνω. 3 εικοσάρικα τα αφήνει και ένα δεκάρικο. Και 2 τάλιρα. Και κανένα ψήλο. Τα λεφτά, μισό λεπτό. Και παίρνει τα λεφτά όμως και φεύγεις. Και πας στο καζίνο και γίνεται χαμό. Γι' αυτό Ιντερβέτεν. Γι' αυτό Ιντερβέτεν. Κόσα, λοιπόν, καλά που δεν έχεις να διαχειριστείς κάποιες μεγάλες εταιρείες. Δεν χρειάζονται μετρητά καταρχήν. Πλέον υπάρχουν κάρτες, παιδιά. Δεν χρειάζεται να έχεις τα λεφτά μαζί σου. Ό,τι ώρα θες, πας και τα τρως. Ό,τι θες. Ή τα επενδύεις, τέλος πάντων. Γιατί υπάρχουν κυνηγητές, μην το ξεχνάμε αυτό, Κώστα. Λοιπόν, και υπάρχουν και πολλοί τρόποι να επενδύσεις. Λίγα πράγματα πλέον θέλουν μετρητά, Κώστα. Όπως ξέρεις. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Λοιπόν. Όλα χρήμα είναι. Όλα χρήμα είναι, σωστά. Είτε πλαστικό είτε κανονικό. Yeah. Βλέπετε μεταξύ Κώστα εδώ που παίζω στο Facebook όλη αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχουν ενοχλήσει κάποιοι τη φίλη μας τη Μαρία. Τη Σιδέρη. Δηλαδή γίνεται χαμός. Το κορίτσι το ορμάνε. Τι θα γίνει. Πρέπει. Μήπως σας δείξει κανένα μήνυμα. Δεν μασάει η Μαρία. Τους απαντάει κατάλληλα. Αυτό. Η Ρακλάρα λέει και τέτοια. Μη σε στείλω. Ένας ποδοσφαιριστής την έστειλε, ένας άλλος την έστειλε. Μπράβο. Και αυτή η σαλιάρια μόλι βλέπει ένα κορίτσι μήνυμα κατευθείαν. Κάνει και στην Κώστα. Δεν μα άει η Μαρία, είναι τσαούσα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τσαούσα είναι. Ναι, βέβαια. Στο μεταξύ, μια είδηση που ανοίγει το δρόμο για ομάδες και στην χώρα μας. Ομάδες. Ναι, οι άνθρωποι, γενικότερα οι υπάλληλοι στην Gladbach, αποφάσισαν όλοι μαζί να μειωθούν οι απολαβές τους για όσο διάστημα χρειαστεί για να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα η μπορούσια του Gladbach. Από τους ποδοσφαιριστές μέχρι τα μέλη του τεχνικού επιτελείου και διοικούντες της Gladbach. Εκτός υπαλλήλων, που δεν αμείβονται και με χρυσάφι, αλλά από ποδοσφαιριστές, προπονητές και διοικούντες της Gladbach αποφάσισαν όλοι μαζί και δέχτηκαν να μειωθούν οι μισθοί τους, ώστε να μην έχει θέμα ο σύλλογος. Συγγνώμη, η Gladbach δεν έχει καλή πορεία φέτος. Η Gladbach κυνηγάει να βγει Champions League, είναι τρίτο, τέταρτη, πέμπτη, εκεί το παλεύει. Και κινδυνεύει δηλαδή με οικονομικά προβλήματα ενώ είναι τρίτη στη Γερμανία. Κοίταξε, οι μισθοί είναι και τα συμβόλαια παιχτών και προπονητών είναι στο Θεό, εντάξει. Προφανώς για να το αποφασίσουν είναι κάποιο θέμα. Ναι, είναι σίγουρα. Βλέπουν ότι πάνε για κράχ, ότι δεν θα αντέξουν. Ας το δουν και οι δικές μας ομάδες, Κώστα, να λένε καλά ρε, η Gladbach, εσείς τι θέλετε εμείς. Είμαι βέβαιο, Στέργιο, ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης το έχει δει ήδη. Να ξέρεις. Το θέμα. Η Gladbach, ρε παιδιά, η Gladbach με 80.000 διαρκείας και με τηλεοπτικό συμβόλαιο του Bundesliga 700 δις όλο τον κόσμο. Να πω κάτι. Πάει την προηγούμενη εβδομάδα και λέει: παιδιά, προσέξτε λίγο με τον κορονοϊό κτλ. Μέχρι 31 Μαρτίου, πριν το μάτσο με τον Όφη. Μέχρι 31 Μαρτίου τα οφειλόμενα που έχουμε, περιμένουμε τις δόσεις από την Νόβα, αυτό κτλ. Και κανένα έσοδο από τα παιχνίδια, ξέρω εγώ. Μπαπ! Του τρώει την πρώτη τέτοια με το κεκλεισμένο. Πάει μετά να του πει: παιδιά, εντάξει, κεκλεισμένο, ναι, θα δούμε τι θα κάνουμε. Τα λεφτά την Νόβα όμως θα έρθουν και θα πληρωθούμε, θα βάλουμε κι εμείς κάποια. Αλλά αφού θα παίζουμε, θα έρθουν τα έσοδα από την τηλεόραση. Μπαπ, αναβολή. Πώς θα πληρώσει τώρα καημένος 31 Μαρτίου, ρε φίλε. Πώς θα γίνει τώρα το μέλλον. Είναι λίγο γκαντέμις ο Καρυπίδης στο κομμάτι αυτό. Ναι. Και το μεταξύ, όλοι, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, και η ΑΕΚ παίξανε και ένα παιχνίδι κυπέλου πριν. Πήρανε και δύο φραγκάκια να κινηθούν λίγο, μια 200 ρου. Τίποτα αυτός. Το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Τέλος πάντων. Πάμε εμείς στο break. Να μας πεις μετά το διάλειμμα, Χρήσανθε, αν έχουν βάσει τα δημοσιεύματα ότι ο Άρης θέλει τον Ασαρεφάρτ. Το είπα και χθες. Το είπα και χθες ότι
Εντάξει, τώρα θα ακούσουμε και θα διαβάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Ας κρατήσει ο Άρης αυτούς που έχει τώρα και μετά θα πάμε και στον Ασαριφάρντ. Είναι από τους παίκτες που και πέρσι το καλοκαίρι είχαν προταθεί και τώρα έχει προταθεί. Εντάξει, είναι στη λίστα των υποεξέταση, αλλά από το λίστα των υποεξέταση μέχρι. Δανεικός ή με μεταγραφή. Μόνο με μεταγραφή στέργιο εμείς κάνουμε παίκτες. Εννοείται, έτσι δανεικός θα είναι. Στην αρχή δανεισμό και το αλλάζουμε μετά γιατί θέλουμε να προλάβουμε και τις μεταγραφές. Τώρα δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, μπορούμε να τον πάρουμε κανονικά ελεύθερο. Ή πρόσεξε, ξέρεις πώς μπορείς να πάρεις δανεικό παίκτη τώρα. Το ξέρεις ότι μπορώ να πάρω δανεικό παίκτη αλλά δεν μπορώ να πάρω ελεύθερο αυτή τη στιγμή την τιμωρία. Αυτό το ξέρεις. Όχι. Θα το εφαρμόσω εγώ για να μπορώ να πάρω δανεικούς. Λοιπόν, ναι. 62-85-86 για να πάρουμε και την κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, να την απολαύσουμε με τη Λιβεριά. Ο Mr. Gold είναι μαζί μας και βέβαια έχει και άλλα φαγητά. Ρωτήστε και θα ενημερωθείτε για το τι υπάρχει στο μενού σήμερα. 62-85-86 Mr. Gold. Πάμε στο break το τελευταίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε. Τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Λίμπερο 107,4, Τρόικα. Με τον κύριο Κούση και τον κύριο Αναστασιάδη τα λέμε και προσπαθούμε να σας κρατήσουμε συντροφιά στα σπίτια σας. Βλέπω πάντως σήμερα φωτογραφίες από την παραλία όπου είναι άδεια. Δεν υπάρχει δηλαδή ο κόσμος που υπήρχε. Αργιανός βέβαια μου στείλε φωτογραφία προχθεσινή. Τέλος πάντων αυτό μου λέει κιόλας ότι είναι προχθεσινή. Με Ντίνο Διαμαντόπουλο, τον πρώην δηλαδή μάνατζερ του Άρη, να κάνει το περίπατό του στην παραλία. Ένοχος και γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό το βρίζα τελικά ισχύει. Α, ναι, ο Στέργιος θα μας πει. Αν δηλαδή έρχεται στον ΠΑΟΚ. Αυτό εννοεί. Ναι. Παιδιά, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη. Ίσα υπάρχει και διάψευση με χιουμοριστικό τρόπο από τον Λευτέρη Δούκα ότι μια και μιλάμε επιτροπές, επιστρέφει ο Τσαουσίλα. Δεν θυμάμαι ποια ονόματα ανέφερε ο Λευτέρης Δούκας. Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη. Εντάξει, και αυτή ήταν η δική μου πληροφόρηση και η αίσθηση πριν καν το διαψεύσει με ξαναλέω χιουμοριστικό τρόπο ο Λευτέρης Δούκας. Τώρα εντάξει. Επιστροφή για να αναλάβει τη θέση του Μπράνκο, λέμε τώρα έτσι. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να είναι εξωτερικό συνεργάτη. Καλά. Πολλοί εξωτερικοί συνεργάτε και πρώην έχουν έτσι, επικοινωνία με τον Ιβά Σαββίδη. Γιατί ο Ιβά Σαββίδη είναι ένα επιχειρηματία που γενικότερα δεν κλείνει πόρτε. Δηλαδή, δεν θέλει να του πει κάτι ο Άρνεσεν, ο Μίχελ, ο Βρίζα. Υπάρχει πόρτα ανοιχτή. Τώρα, για να έρθει να αναλάβει το ρόλο αυτό και ουσιαστικά να αναλάβει τη δημιουργία τη νέα ομάδα του ΠΑΟΚ, δεν προκύπτει πουθενά. Γιατί μου βγαίνει αυτή η αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ ξαναλέει ότι το σταματάμε για φέτος, πάμε για του χρόνου. Από τα δημοσιεύματα μου βγαίνει αυτό. Δεν σταματάει τίποτα. Το έχουμε ξαναλύσει καθ' ότι ίσα ίσα είναι καλό. Που στον ΠΑΟΚ από νωρίς, γιατί νωρίς είναι ο Απρίλιος μήνας για τον ΠΑΟΚ γενικότερα, να βλέπουν την επόμενη χρονιά. Η φετινή χρονιά δεν έχει κάτι να δεις. Οι παίκτες είναι σε άδεια, τους έχει δοθεί πρόγραμμα για το σπίτι. Αν ξεκινήσουν οι προπονήσεις, θα είναι στη θέση τους και θα πάει η ομάδα να διεκδικήσει το κύπελο και αν μπορέσει να ανατρέψει αυτό το μείον 7 που είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το λέει ο Χρήστανθος γιατί βγήκαν κάτι δημοσιεύματα που λένε ότι ο Ιβάν έδωσε εντολή να σχεδιαστεί το 21 κτλ. Ναι, γι' αυτό το λέω. Η είδηση και η ουσία ήταν η προχθεσινή. Ότι ο Ιβάν Σαββίδης σε ομιλία του μέσω του Skype, πέρα από τις οδηγίες που τους έδωσε να είναι προσεκτικοί με την υγεία τους, να προσέχουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους, είπε ότι πρέπει να τρέξουμε την επόμενη χρονιά. Αυτή είναι η είδηση. Και ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν συνάδελφοι που παίρνουν μια είδηση και πλάθουν ιστορίες πολλές. Δηλαδή τώρα μπορώ να πω κι εγώ, μαθαίνω ότι ο Ιβάν Σαββίδης τους είπε ότι θα πάρουμε αριστερό μπακ, αλλά θα είναι αυτός και πρέπει να πάρουμε... Οκ, δεν το κάνω αυτό, ποτέ. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση. Άλλα θέματα πρέπει να λυθούν, αλλά πάντα ξαναλέω σε αυτές τις περιπτώσεις ευνοούνται ιστορίες ότι είπε αυτό ο Ιβάν Σαββίδης, είπε το άλλο ο Ιβάν Σαββίδης. Γιατί πολύ απλά δεν θα έρθει ποτέ διάψευση. Και να πει ο ΠΑΟΚ, όχι, αυτό δεν το είπε ο Ιβάν Σαββίδης. Είναι οι γνωστές ιστορίες, τις ξέρετε και οι δύο, σε μεταγραφική περίοδο λέμε 100 ιστορίες, μπορεί να πιάσουμε τις δύο, τις τρεις, να βγούμε μετά με καμάρι, δικαιωθήκαμε γιατί τον Απρίλιο είχαμε πει ότι. Εντάξει, είναι και αυτό ένα είδος δημοσιογραφίας.
Αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποφασίσει, να το ξαναπώ, πρώτον αν θα πορευτεί ή όχι με τον Αμπέλ Φερέιρα. Έχει γραφτεί για παράδειγμα για τον Σάντος. Πολύ καλό σενάριο. Έχει γραφτεί για τον Κοζεϊσάο. Και αυτό πολύ καλό σενάριο. Έχει γραφτεί ότι κερδίζει έδαφος ο Πάμπλο Γκαρσία. Ποιον Κοζεϊσάο, αυτό που είναι στην Πόρτο προπονητής. Το Σέρβιο, ναι, έχει γραφτεί. Θα φύγει από την Πόρτο να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ναι, έχει γραφτεί, ξαναλέω, ότι θα ήθελε ο ΠΑΟΚ. Είναι σε δύσκολη θέση, λέει. Είναι σε δύσκολη θέση. Κοίταξε, δεν έχει τι να γράψει. Λες τώρα, Κοζεϊσάο. Έχει αίρισμα στον κόσμο. Έχει και δικαιολογημένο. Γιατί και σαν παίκτη, σαν προπονητής, ειδικά είναι top. Και σίγουρα νομίζω θα είναι πισωγύρισμα για τον Κοζεϊσάο να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, σαν προπονητής. Γιατί παρότι δεν τα πάει καλά, οι μετοχές του είναι ανεβασμένες. Και νομίζω το όνειρό του είναι να πάει σε κάποια Ίντερ, σε κάποια Λάτσιο. Εντάξει. Λέμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ σκέφτεται και τον Κοζεϊσάο, εάν θα φύγει ο Φερέιρα. Είναι δύσκολη περίπτωση, αλλά δεν αποκλείεται γιατί έχει δέσιμο Κοζεϊσάο με τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του. Είναι ιστορίες έτσι που ορισμένοι αρέσκονται να διαβάζουν. Οπότε ανακεφαλαιώνω, έχει γραφτεί για Σάντος, έχει γραφτεί για Γκαρσία, ότι κερδίζει και έδαφος κιόλας. Έχει γραφτεί και για Κοζεϊσάο, μπορεί να γραφτεί και για κάποιον άλλον. Μπήκαμε λίγο προώρα σε μεταγραφική περίοδο. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποφασίσει ποιο θα αναλάβει τα καθήκοντα του Μπράγκο που δεν θα συνεχίσει και ποιος θα είναι προπονητής. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αν δεν λυθούν αυτά δεν μπορούν να γίνονται και κινήσεις. Εντάξει, μπορεί να γίνονται κινήσεις από την οικογένεια Σαββίδη. Ο Πορτογάλος μας χαιρετάει σίγουρα δηλαδή. Όχι, δεν χαιρετάει σίγουρα. Γιατί αν πάρει το κύπελο, αν γίνει η διοργάνωση και αν. Ρε Σέργιο, το κύπελο είπαμε είναι του Άρη. Ναι, ρε παιδί μου. Συμβαίνουν και θαύματα. Α, εντάξει. Συμβαίνουν και θαύματα. Να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει το κύπελο. Okay. Ένα κύπελο πάμε να πάρουμε και μέχρι και κορονοϊό φέρατε. Ναι. Αν πάρει το κύπελο ο ΠΑΟ και αν είτε πάρει το πρωτάθλημα που ξαναλέω ακόμα και με το μείον 7, εγώ δεν βλέπω τρόπο. Είναι πολύ μεγάλο το προβάδισμα για τον Ολυμπιακό στην κατάσταση που ήταν ο ΠΑΟ πριν την πανδημία. Μπορεί κάλλιστα όμως η εικόνα του ΠΑΟ στα play-off να είναι καλή και να χάσει ο ΠΑΟ το πρωτάθλημα για 2 βαθμούς. Ναι. Οπότε αν έχει πάρει και το κύπελο, είναι μια κουβέντα δύσκολη για το αν πρέπει να μείνει ο Φερέιρα ή όχι. Είναι όλα στον αέρα λίγο. Το καλό είναι ότι έδωσε την εντολή ο Ιβάν Σαββίδης λίγο σιγά σιγά να λειτουργούν τα γρανάζια προκειμένου να μην φτάσουμε Μάιο-Ιούνιο και ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει τίποτα. Γιατί μετά δεν έχεις χρόνο και να το κάνεις. Μάλιστα. Θα δούμε. Πάντως είναι για όλες τις ομάδες μια πολύ μυστήρια περίπτωση. Ο Βιερίνη ανανέωσε, γιατί περιμένω και να τον κλέψω. Γι' αυτό το ρωτώ. Όχι, προς το παρόν. Ο Χαριστέας κυροφυλακτή. Επειδή δείτε σε πολύ έτσι. Ωραίες δραστηριότητες όπως είναι το Paper Toilet Challenge και μάλιστα έκανε πρόκληση, η Παύλα πρόσκληση ο αρχηγός ναι. Δεν έκανε στο Χαριστέα ναι. Δεν ξέρω μήπως αυτό είναι, πόσα τσιλικάκια θα κάνεις. Ναι όχι κάνεις όλοι γιατί κάνουν αυτό το αυτό ξέρεις Χρυσανθέ, αν είμαστε σε κάποιο site που ψάχνει την τρίχια να την κάνει τριχιά θα έγραφε δεν έκανε πρόσκληση ο Βιερίνια στο Χαριστέα. Μήπως αυτό είναι δείγμα ότι χάλασε η φιλία τους γιατί. Εντάξει, όλη μέρα, να σου πω, όλη μέρα είναι μαζί. Όχι οι δυο τους. Δεν ξέρω όλη μέρα μαζί. Είναι κολλητές οι γυναίκες τους καταρχήν. Είναι κολλητές οι γυναίκες τους. Έχουν άριστη σχέση. Άριστη. Έκανε πρόσκληση ο Βιερίνια σε Μπέλκα, σε Σέρτζιο Ολιβέιρα, σε Σωτήρη Κυριάκο, με τον οποίο επίσης διατηρεί πολύ καλές σχέσεις και στον Κώστα Σλούκα έκανε. Με τον οποίο επίσης έχουν μια πολύ στενή φιλία. Μου του λέει: Sorry, λέει Κώστας, αλλά κάνει κι εσύ από το challenge αυτό με το χαρτί. Από δεν, πού ξέρω είναι? Πού, δεν ξέρω από πού, αλλά έχουν πολύ καλή φιλία. Πρέπει να το βάλει να κάνει και ο Σλούκας τώρα να βαράει τρίποντα. Εντάξει, το έχει ο αρχηγός. Εγώ πάντως έκανα 4 χωρίς καμία δοκιμή έτσι για πλάκα. Μου έχουν κάνει challenge εν τω μεταξύ κάτι συνάδελφοι, ο Παντελίδης, ο Στράτζαλης, αυτοί μου έχουν κάνει και μέλα να κάνω με τα τσιλικάκια. Εσύ είναι οπωσδήποτε πρέπει να κάνεις. Θα κάνω, άνετα το κάνω. Θα το κάνω. Ποιο? Κάντο, ναι, κάντο. Ή να βάλω μπάσκετ, να παίζω μπάσκετ Κώστα. Όπως κάνεις. Όχι, όχι, μπάσκετ, τώρα μέσα στο σπίτι κάνεις μπάσιμο. Εννοείται. Έχω και μπασκέτα στην πίσω αυλή, ρε. Τι ζούμε. Α, κανονικά, ωραία. Μια χαρά. Να έρθουμε να παίξουμε κανένα μπασκετάκι, Κώστα. Πάνω, Κώστα, που θα έρχεστε με τη Μαρία για να κάνουμε μπάρμπεκι στο Βαθύλακο. Πάνω που σας κάλεσα. Θα πάμε για μπάσκετ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, Χρυσάνθε. Και τώρα επιτρέπετε, πάνω από 10 άτομα, 4 εσείς και 4 εμείς, 8.
Εντάξει, εμείς είμαστε 6, Κώστα. Πόσο? Εμείς είμαστε 6. 6 είμαστε εμείς. Είναι 10. Με 4... Το 10 μετράει ή όχι? 4 το 10 μετράει. 6 και 4, 10. Με το ζόρι είμαστε. Συγγνώμη, με, οι συνάδελφοι επιτρέπεται ως 9. Ο 10ο επιτρέπεται ή ο 10ο απαγορεύεται? Μέχρι 10 και απαγορεύεται. Μέχρι και τον 10ο. Και σε κλειστούς χώρους απαγορεύεται. Εντάξει, έχουμε αυλή εμείς. Έχουμε πάρκια. Και αν δεν έχετε κάποιον ρουφιάνο γείτονα, μπορεί να είστε και 11. Ναι. Τώρα, αν μετράει κεφάλι ο άλλος και σας καρφώσει, παιδιά, εδώ έχουμε 11, ναι, τι να πω. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Μετράει για πόσους τρώμε ή πόσοι είμαστε? Όχι, μετράει κεφάλια. Μετράει κεφάλια. Αν μετρούσε για πόσους τρώγατε, μετράει κεφάλια. 10 κεφάλια. Ναι. Τώρα που είπε ο Στέργιος την προσφυλή σε πολλούς Έλληνες λέξη, ναι, που αρχίζει από ρο, χθες πρέπει να καταθέσω μια προσωπική έτσι εμπειρία. Χθες πήγα να πάρω πέλετ από το φίλο μου, το Γιάννη, εδώ στο Ρετζίκι. Κατέβησες κανένα? Στηρίζεις πέλετ? Ναι, τι να κάνω εδώ, τον πελετά, το φίλο μου το στηρίζω, εννοείται. Θα τον χρειαστούμε γιατί τέλη του Μαρτίου θα χαλάσει ο καιρός, να ξέρετε. Δεν χαλάει. Πολύ καλό. Θα χαλάσει πολύ. Ναι. Λοιπόν, και τον έχει κάνει καταγγελία κάποια από τη γειτονιά εκεί και τρεις ώρες την ημέρα πηγαίνει περιπολικό. Και μου λέει γιατί πράγμα. Λέει ρε σύλλε, μας έκαναν, λέει κάποιος, λέει μας ρουφιανεύει και τα λοιπά. Μου τη λέει την ιστορία, λέω γιατί, λέει, να επειδή μαζευόμαστε, λέει, και μιλάμε στο μαγαζί από κάτω. Οι μαγαζάτορες δίπλα-δίπλα, τώρα κατάλαβες. Ο ένας πουλάει γυαλιά, ο άλλος κρέατα, ο άλλος πέλετ. Γιατί είναι πάνω από 10? Δεν είναι πάνω από 10. Πρόσεχε τώρα, μαζεύονται εκεί. Και πηγαίνω εγώ να πω, λέω εντάξει, έρχομαι να μου τα πεις από κοντά. Μέχρι να ξεκινήσω να πάω, παρκάρω και έχει πάλι περιπολικό απ' έξω. Γεια σας, είμαι ο 11ος. Και του κάνουν σύσταση και προφανώς η κυρία που τον κάνει την καταγγελία δεν τον γράψανε. Τους έδειξε άδεια γιατί είναι κατάστημα καυσίμων. Τα καταστήματα καυσίμων μπορούν να είναι ανοιχτά. Ναι. Του έκανε καταγγελία γιατί ήταν μαγαζί και σου λέει είναι ανοιχτός, ενώ πρέπει να κλείσει, καταλαβες. Αλλά αυτό είναι το κατάστημα καυσίμων. Έχει αυτή το ίδιο μαγαζί, φίλε, γι' αυτό, να ξέρεις. Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι μια από πάνω από το γουστάρι. Αλλά αυτό είναι. Μπορεί και αυτό που λέει ο Κώστας. Ή μια που είναι παρενοχλή, Κώστα. Ρε, εσύ τώρα μιλάμε για μαγαζί κόσμημα που ο άνθρωπος πουλάει, ας πούμε, πέλετ και είδη τέτοια, καυσόξυλα, μπρικέτες και τέτοια. Τι δεν κάνει καθαρία. Και με έκπτωση από ό,τι κατάλαβα σε σένα. Και με έκπτωση στους καλούς πελάτες και έχει πολύ, καλό, πολύ καλή ποιότητα. Ωραία. Λέγοντας πριν ο Χρήστος για έναν ντίνο στην παραλία, θυμήθηκα έναν άλλο ντίνο, γιατί σας είπα από χθες δίνω, καθαρίζω τον λογαριασμό του email μου, το έχω πάρει λίγο πατριωτικά. Θα χρειαστώ ακόμα 2-3 μέρες, γιατί δεν μπορώ να είμαι πάνω από υπολογιστική 8 ώρες μετά. Κώστα και Χρήστα, βρήκα τουλάχιστον 2.000 email ενός άλλου φίλου μας Δίνου, συναδέρφου που μας έστελνε την περίοδο 9, 10, 11 τότε στο Μέτροσπορ, 18 mail την ημέρα. Τα κείμενά του, ναι, τα κείμενά του. Όχι τα κείμενά του, χιουμοριστικά μηνύματα που, αν θυμάσαι, στην αρχή του διαδικτύου κάναν θράψη. Κάτι εικόνες, κάτι τσιφάκια, κάτι αυτό, κάτι ανέκδοτα. Και τώρα μου στέλνει ο Ντινάρα, και τώρα μου στέλνει τον Μέσα. Τον έκοψα την αγάπη μου, αλλά δεν μπορώ να δέχομαι τέτοια μηνύματα πλέον. Ποιο Ντίνο, ρε παιδιά, βοηθήστε και ένα. Ένα είναι ο Ντίνο. Χαιρετισμού, γιατί μα ακούει και αυτό, μα ακούει. Την αγάπη που έχει γαμπρό ποδοσφαιριστή αυτόν, λέτε. Ναι, αυτό. Α, φίλο. Απλώ εκείνο την τριετία. Και ο γαμπρό του. Φίλο. Είχα πάει και στο γάμο. Των παιδιών. Ναι, βέβαια. Φοβερό παιδί και ο Σπύρο, εντάξει. Και εννοείται ότι. 2 ώρες να κάτσει στο τραπέζι με το Σπύρο, θα γελάσει 1 ώρα και 50 λεπτά. Αν η κουβέντα είναι χιουμοριστική. Για καύσιμα και πράγματα που φλέγονται, Κώστα κτλ. Τούνελ και αντιαρματικά άρματα βρήκε η αντιτρομοκρατική σε Σεπόλια και Εξάρχεια. Όταν λέει αντιαρματικά, τι είδη. Δηλαδή. Μπαζούκα. Τούνελ, όταν λέει βρήκε τούνελ, δηλαδή τι. Σύρακα, για να φεύγουν. Βέβαια. Αν έχεις κάποιο υπόγειο ή ισόγειο, ναι, με υπομονή και θέληση και πολλά χέρια, σιγά σιγά σκάβεις. Σου λέει, αν γίνει στραβή, να φύγω από κάτω. Και βρήκανε, λέει, βαρύ οπλισμό και αντιαρματικά. Αυτό μου κάνει την εντύπωση. Το τούνελ δεν είναι κάτι που με προκαλεί έκπληση, αλλά το αντιαρματικό όπλο, πραγματικά. Είναι ένα θέμα.
Έχουμε, έχουμε, στο παρελθόν, έχουμε στο παρελθόν επιθέσεις τρομοκρατικές με μπαζούκαζε, παιδιά. Έχουμε, ναι. Έχουμε. Ναι, όντως, ναι. Να πω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία ανάλυση που ανέβασε εδώ και 10 λεπτά ένα τέταρτο ο Αντώνης Γκάτζιος στο All About Aris για τον καθρέφτη του Άρη στην Basket League, Κώστα. Ναι. Να πείτε να την, να τη διαβάσει ο κόσμος. Γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι, όπως αντιλαμβάνεστε, που αυτές τις μέρες δεν κάνουν copy-paste, μπαίνουν, κάθισε ο Αντώνης και έκανε ολόκληρο. Και είναι, δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις ανάλυση στατιστικά τώρα και να βγάζεις Μποφορίδης 14,64. Δραγκίσεβης 14,30 πόντους, λέω τώρα. Μπράουν 13,73. Έχει κάνει ανάλυση στατιστική για όλο τον πασχετικό Άρη και μπράβο στον Αντώνη. Καλά, ο Αντώνης είναι αφεντίας αυτά τώρα, δεν παίζεται, εννοείται. Έτσι. Έτσι. Μπορείτε να πείτε και να το διαβάσετε λίγο πριν το ανέβασε. Στις 6 είναι το διάγγελμα του Μητσοτάκη. Άρα προφανώς θα γίνει μαζί ή παράλληλα ή μετά θα γίνει του κυρίου Τσιόδρα. Έτσι. Να προσέξουν λίγο, να προσέξουν λίγο, γιατί αυτό με το δώρο του Πάσχα κατάλαβες. Απ' την άλλη να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω τον κόσμο γιατί σου λέει, παιδιά, το δώρο μου είναι. Αλλά το η αναστολή, άμα πάει ένα μήνα μετά, δεν θα γίνει τίποτα. Εντάξει. Αν είναι να το πάρει στο Απρίλιο, το πάρει στο Μάιο. Θα γίνει κάτι. Πώς θα το πληρώσει όμως η επιχείρηση. Είναι κρατήσεις, είναι κρατήσεις που μας γίνονται, Χρήσανθε, όλους μας. Τι κρατήσεις. Εντάξει, κρατήσεις είναι. Τι κρατήσεις. Όλα αυτά, δώρο Χριστούγεννα και δώρο Πάσχα. Υπολογίζονται είναι. Κανονικά. Η ουσία είναι ότι. Θα σου εξηγήσω από κοντά. Η ουσία είναι ότι πολλοί κόσμος περιμένει το δώρο Πάσχα. Ναι, ναι. Και εγώ το περιμένω. Τι νομίζεις, όλοι μας. Όσοι ακόμα έχουμε απομείνει. Πώς το πληρώσει όμως. Εντάξει, είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν λέω ότι. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν ήμουν ποτέ τη αντίληψη. Δεν με νοιάζει, θα κάνει κόψει το λαιμό σου. Εντάξει, αλλά αυτό που είπε ο Κώστας. Πρέπει να είναι λίγο προσεκτική η κυβέρνηση γιατί πολλοί κόσμοι το περιμένει για να επιβιώσει. Ναι, ρε παιδί μου, το δώρο, άμα πληρωθεί το μισθό του. Ναι, αν δεν πάρει ούτε. Αν δεν πάρει ούτε. Δεν θυμίζει ένα φίλο μας που λέει ναι, ρε φίλε, πληρώθηκες. Δεν έχει λεφτά τώρα. Υπάρχει Χρήσανθε κόσμος που δεν θα πάρει ούτε μισθό. Όχι, άρα, είμαι... ας πάρει ένα δώρο Πάσχα, αν δεν πάρει και μισθό. Γιατί αν δεν πάρει και εγώ μισθό. Λέω, δώρο... Εγώ λέω ότι πρέπει να πάρει και το μισθό και το δώρο Πάσχα. Εννοείται. Αλλά από την άλλη, λέω και το εξής. Η επιχείρηση λοιπόν είναι ένα θέμα. Η επιχείρηση λοιπόν που είναι κλειστή. Και δεν έχει έσοδα για 1,5 μήνα. Η επιχείρηση που είναι κλειστή, υπάρχει μέρημνα να πάρει 800 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Το δώρο Πάσχα από το κράτος. Το αναστολή καταβολή, ξέρει γιατί το λένε για το δώρο Πάσχα. Γιατί είναι ποινικό αδίκημα να το πληρώσεις. Εγώ φοβάμαι ότι θα υπάρξουν επιχειρήσεις που δεν θα δώσουν ούτε μισθό, ούτε δώρο Πάσχα και θα υπάρχει πρόβλημα με τον εργαζόμενο. Εντάξει, γιατί πάντα κοντά στα χλωρά υπάρχουν και τα ξερά. Είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται καταστάσεις και σου λέει: Α, παιδιά, ήμασταν κλειστά, είχε κορονοϊό, δεν πληρώνεις. Ναι, δεν θα πάρεις μισθό, μην πάρεις δώρο Πάσχα, μην πάρεις ούτε τον επόμενο μισθό και βρες τρόπο για να ζήσεις. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί έχουμε και, όχι όλοι, έχουμε δικούς μας ανθρώπους, άλλοι έχουν παιδάκια, πολύ πιο σοβαρό. Να το καλύψει η κυβέρνηση το δώρο Πάσχα, λοιπόν. Μπορεί να το καλύψει η κυβέρνηση και μετά οι επιχειρήσεις να δώσουν τα χρήματα πίσω στην κυβέρνηση. Μπράβο, δεν βρήκα τη λύση, ορίστε. Να το δώσει η κυβέρνηση, να το δίνει η κυβέρνηση τώρα και το κρατάς από τον επιχειρηματία τον Ιούνιο. Υπάρχει ένας τρόπος να το κάνεις, ορίστε, το βρήκα. Σε αυτά τα θέματα θα υπάρξουν έτσι δυσκολίες γενικότερα, αλλά το σημαντικό είναι να έχουμε όλη την υγεία μας. Αλλά βέβαια ας ελπίσουμε... αυτό προϋποθέτει να έχουμε και κάποιο ευρώ στη τσέπη, εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι όταν φτάσουμε εκεί, δηλαδή στις 15 Απριλίου, γιατί εκεί είναι ο ορίζοντας, να έχουμε δει φως στο τούνελ. Θα έχει φανεί σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό. Μακάρι, λοιπόν, μακάρι. Αποχαιρετούμε. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Σιγά σιγά. Όχι, νομίζω τα είπαμε. Τα αθλητικά έτσι ώστε τώρα περιορίζονται δυστυχώς. Όλο και περισσότερο. Βέβαια να πούμε μια που έτσι για τον μπάσκετ. Να δώσω μια τελευταία. Βλέπουμε ότι στην Κίνα αρχίζουν και επιστρέφουν οι παίκτες. Και το πρωτάθλημα θα αρχίσει. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι ένα δείγμα μιας μεταβολής, αλλά το πρωτάθλημα είπαμε ότι έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα αρχίσει και σιγά σιγά τα ηχηρά ονόματα όπως ο Τζέρεμι Λίν και ο Έκπε Ούντο αρχίζουν και γύρισαν ήδη στην Κίνα και θα αρχίσουν προπονήσεις και θα ξαναπαίξουν. Αφού μας δεν έχουν και τέτοιο. Δεν έχουν και κρούσματα αυτοί πλέον. Χθες η Κίνα δεν ανακοίνωσε κανένα κρούσμα, όντως. Δεν έχουν κρούσματα. Και να πω και εγώ μια είδηση. Η Τουρκία έχει μείνει μοναδική που υπήρχε δράση ποδοσφαιρική, αλλά
υπήρξαν και αντιδράσεις από τους ποδοσφαιριστές και ετοιμάζονταν, αν είχα διαβάσει σωστά χθες, να κινηθούν και νομικά κατά οποιοδήποτε υπευθύνου για ότι παίζαν ποδόσφαιρο μέσα στο κλίμα αυτό. Πάει και το πρωτάθλημα της Τουρκίας για λουκέτο. Άρα δεν θα έχουμε κανένα πρωτάθλημα στην Ευρώπη τις επόμενες μέρες. Θα υπάρχει συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Ομοσπονδίας Νιχάτ Εσδεμίρ με τον Υπουργό Αθλητισμού Μεχμέτ Μουχαρέμ Κασάπογλου για να πάρθει απόφαση για να μπει λουκέτο και στο τουρκικό πρωτάθλημα, που νομίζω ήταν το τελευταίο στην Ευρώπη που υπήρχε δράση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλο δράση ποδοσφαιρική. Έχει σε 5-6 πρωταθλήματα. Μπορούν καθημερινά μέσω μπεταράδων και στο ΠΑΟΚ 24 και στο Λαμπαοτάρης να τα βλέπουν τις προτάσεις. Οι μπεταράδες έχουν βρει κάτι απίθανα πρωταθλήματα που παίζουν τα αρρωστάκια και τις ματσίδες. Ναι, ναι. Μια χαρά και εκδίνουν τις προτάσεις τους για αυτά τα πρωταθλήματα. 6 ήταν από τη. Είδα ένα τίτλο στο Λαμπαοτάρης. 6 πρωταθλήματα είναι ανά τον κόσμο που παίζουν. Και έχουν και στοίχημα. Να πω και να κλείσουμε με αυτό το θετικό, ότι μία μητέρα που ήταν θετική σε κορονοϊό γέννησε και το παιδάκι δεν έχει τον ιό. Κάτι που και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ θετικό και για το μωρό, αλλά γενικότερα και για το γεγονός ότι δεν μεταδίδεται δηλαδή από την έγκυο γυναίκα στο έμβριο ο ιός. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, και ας ελπίσουμε ότι θα διαβάσουμε πολύ σύντομα ότι αυτό είναι το φάρμακο, τέλος. Με αυτό ξεκινάμε εμβόλια το ένα το άλλο και να φύγει αυτός ο εφιάλτης του κορονοϊού. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και σήμερα. Ο Κωστής Τσατσαρός έρχεται μετά από εμάς και ως αυτός ο Τσατσαρός. Εμείς θα ξαναπούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12. Να ευχαριστήσω και πάλι εγώ και προσωπικά για τις ευχές σας, τον κόσμο που στέλνει μηνύματα και έχει γράψει και στα post και τα λοιπά. Σε αυτή την ιδιαίτερη είναι η αλήθεια. Ελπίζω στη γιορτή του Κώστα να βγούμε έξω 21 Μαΐου. Για να μην είμαστε ακόμα μέσα. Όντως. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά όλοι, για χαρά. Γεια σας, γεια σας.